Μήλος, μήλος γίνεται στον οργανισμό. Ο κλέψας του κλέψαντος, το κλέψανι τον κλέψαντα, ο παλιοκλέψαντος και παλιοκλέφταροι. Κατάσκοποι, αναρχικοί, προδότες. Κάτω οι κλέφτες. Το καθεστώς, κινδυνεύει το καθεστώς. Κάτω οι λοποδίτες. Πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Ο παλιοκλέψαντος και παλιοκλεφταρέοι. Θεατρική βραδιά. Φωνάζει ο κλέφτης, του Δημήτρη Ψαθά. Παίζουν με τη σειρά που ακούγονται οι ηθοποιοί. Τζέσι Παπουτσί, Λέλα. Λιάνα Χαλκιά, Τασία. Κατερίνα Γιουλάκη, Λία. Αντώνης Αντωνίου, Αντώνης. Γιάννης Γιονάκης, Σόλων. Μίμης Χρυσομάλης, Τίμος. Χρήστος Ζορμπάς, Διοικητής. Δημήτρης Τζουμάκης, Αρχιφύλακας. Πολύκαρπος Πολυκάρπου, Γιατρός. Ρύθμιση ήχου, Μάκης Γίγας. Επιμέλεια παραγωγής, Δημήτρης Φραγκουδάκης. Μουσική επιμέλεια, σκηνοθεσία, Χρήστος Σιωπαχάς. Δεν της μιλάς μια στιγμή. Αμέσως, κυρία Λέλα. Ωχ, θα σκάσω. Ωχ, Παναγία μου. Δίνετε, κυρία Λέλα. Τώρα σε λίγο έρχεται. Καλά, καλά. Μήπως θέλετε τίποτα, κυρία Λέλα? Όχι, δεν θέλω. Να σας φέρω ένα γλυκάκι. Δεν θέλω τίποτα, Τασία μου. Άφησέ με. Τι κάνει ο κύριος Αντώνης? Καλά είναι. Το μεσημέρι όμως είχατε καυγά. Μπα, ακουγόμαστε. Και αυτή τη φορά πολύ μάλιστα. Το δικό μου το δωμάτιο είναι στο φωταγωγό και ακούγονται τα περισσότερα. Καλέ κυρία Λέλα, πώς φωνάζει έτσι ο κύριος Αντώνης? Άκουσες τι έλεγε? Πώς? Με συγχωρείτε κιόλας, αλλά γέλασε πολύ, ήταν πολύ αστείος. Σας έλεγε κότα, κότα, κότα. Είσαι μια κουτορθίδα. Καλά, καλά, πήγαινε. Με συγχωρείτε, αλλά με ρωτήσατε. Γεια, έλα εδώ. Άκουσες τίποτα άλλο από τον καυγά μας? Πώς, σας είπε και ζών και εσείς τον είπατε γαϊδρογάιδαρο. Καλά, καλά, πήγαινε. Και πάλι με συγχωρείτε, κυρία Λέλα, αλλά με ρωτήσατε. Γεια, έλα εδώ, Τασία. Δεν μου λες άλλο τίποτε, άκουσες από αυτά που λέγαμε? Πώς, σας είπε φταίω εγώ που σε πήρα και κοντεύω να αποβλακωθώ μαζί σου. Καλά, καλά, πάψε. Είπες τίποτα στην κυρία σου για αυτά που άκουσες? Στην κυρία μου, όχι, κυρία Λέλα. Εγώ τα ακούω και διασκεδάζω μόνη μου. Διασκεδάζεις? Τι να κάνω. Πιο πολύ όμως διασκεδάζω όταν μαλώνει η κυρία με τον κύριο. Ξέρετε πώς λέει το στρατηγό όταν θυμώνει? Δεν σε ρώτησα. Πού σου κοκέβαλο. Τι είναι, Λέλα μου? Λία μου. Χριστός και Παναγία, τι έχεις, γιατί κλαις? Λία μου! Μα τι είναι, παιδί μου, τι συμβαίνει? Λία μου, συμβαίνει κάτι φοβερό, κάτι απίστευτο. Είναι ένα μεγάλο μυστικό και πρέπει να σου το πω. Πες το λοιπόν. Λία μου! Για να σου πω, ήρθες να με σκάσεις τώρα? Γιατί αν ήρθες να με σκάσεις, εγώ δεν έχω καμιά όρεξη να σκάσω, με κατάλαβες? Ναι, Λία μου. Άντε λοιπόν, ή βγάλτε το μυστικό σου ή κατάπια το και άσε με ήσυχη. Λία μου. Άιστα καλό, εσύ σκάσε ελέφαντα, παιδί μου. Έχει δίκιο ο Αντώνης που στα ψέλνει. Μα γι' αυτόν πρόκειται, Λία μου, για τον Αντώνη. Αν το κατάλαβα εγώ, τι σου έκανε πάλι ο αδελφός μου? Κλέβει, Λία μου. Είναι καταχραστής. Για το όνομα του Θεού, σιωπή. Πώς το έμαθες κι εσύ?
Το έμαθα, Λία μου. Ωραία, τώρα είμαστε μια χαρούλα. Τώρα μάλιστα. Ώστε το ξέρεις κι εσύ. Το ξέρα και λοιπόν. Τι ήθελες να κάνω, να πάρω καμιά τρομπέτα και να βγω στους δρόμους. Αδελφός μου είναι. Και στο κάτω-κάτω δεν κλέβει ο άνθρωπος. Δανείζεται από το δημόσιο ταμείο. Δανείζεται. Μα τι λες, Λία μου, και ποιος του δίνει τα δάνεια? Κανείς δεν του τα δίνει. Δίνει ποτέ δάνεια το παλιοκράτος. Γι' αυτό τι να σου κάνει κι εκείνος. Εξυπηρετείται μοναχός του. Εσύ όμως πώς το έμαθες? Μου το είπε ο ίδιος. Ο ίδιος? Μα είναι ζών, τι να πω. Είναι ηλίθιος. Γιατί, Λία μου, γυναίκα του δεν είμαι εγώ? Να του συμβαίνει ένα τέτοιο πράγμα και να μην το ξέρω? Μα εσύ, Λέλα μου, δεν μπορείς να κρατήσεις μυστικό. Ξέρεις τι είναι αυτό? Λουκέτο πρέπει να βάλεις στο στόμα σου, ώσπου να δούμε τι θα γίνει. Ακούς? Το ξέρω, Λία μου. Εσύ δεν μου έχεις καμιά εμπιστοσύνη και ούτε με εκτιμάς καθόλου. Σε εκτιμώ, χρυσή μου. Αλλά σε συφορά, πώς να το κάνουμε? Δεν σου δώσω ο Θεός και λίγη πονηριά? Ώρες-ώρες πετάς κάτι κοτσάνες που με τρελαίνεις. Αφού όταν μιλάς μπροστά στο στρατηγό, τρέμει η καρδιά μου. Γιατί δεν ξέρω τι θα ξεφουρνήσεις από τη μια στιγμή στην άλλη. Ξεφούρνησα ποτέ τίποτα κακό? Τέλος πάντων, άστα τώρα τα δικά σου. Για πες μου. Πώς και τι σου είπε ο Αντώνης για την κατάχρηση? Όλα μου τα είπε. Κάτι του παραπονέθηκε το μεσημέρι, καυγαδίσαμε, θύμωσε και μου λέει: «Μωρέ ζών, εγώ φταίω που για σένα έγινα και κλέφτης». «Τι κλέφτης?» του λέω. «Ορίστε», μου λέει, «αφού είσαι τόσο κουτί και δεν καταλαβαίνεις, μάθε το. Κλέβω από τον οργανισμό για να σου κάνω τα φουστάνια και τα λούσα σου». Να, μια μούτζα να του ρίξω. Δεν είναι απάνω. Στο γραφείο του είναι. Ας πάει από εκεί η μούτζα, να. Από εκεί είναι. Από εκεί δεν είναι το γραφείο του, ας πάρει κι άλλη μια μούτζα, να. Δεν λάθεψα, καλά πήγε. Μα εσύ που το ξέρεις, Λία μου, δεν του μιλούσες? Δεν του έλεγες ότι αυτά τα πράγματα είναι επικίνδυνα? Καλά να κλέβει και να μην τον καταλάβουν. Άμα τον καταλάβουν όμως? Δηλαδή, άμα δεν τον καταλάβουν είναι εντάξει? Όσο και να είναι. Μπράβο, πάλι καλά. Αγαθή, αγαθή, αλλά κάτι κόβει το μυαλουδάκι σου. Αυτό που στεναχωριέμαι περισσότερο εγώ είναι ότι ο Αντώνης κλέβει με τις δικές σου πλάτες. Τον πήρες εσύ, παρακάλεσες τον άντρα σου, του δώσε καλή θέση στον οργανισμό και εκείνος αντί να δείξει καλή διαγωγή και να φανεί άξιος της εμπιστοσύνης του στρατηγού, απλώνει χέρι. Πολύ μακρύ το έχει ο ευλογημένος. Χέρι έχει μακρύ, μυαλό έχει κοντό. Μωρέ, δεν έχει καθόλου κοντό μυαλό. Κοντό μυαλό έχω εγώ, που κάθομαι και χάφτω τόσο καιρό αυτά που μου λέει για το θείο από την Αμερική. Για τον Τζον Πάπα. Ναι, Λία μου, μα είμαι ζώο, τι να σου πω. Βλέπω τόσα λεφτά στα χέρια του κι όμως ο νους μου ποτέ δεν πήγε στο κακό. Νόμιζα ότι πραγματικά τα στέλνει ο θείος. Πού να φανταστώ ότι τα λεφτά είναι από το δημόσιο ταμείο. Ωραία, τι θες να γίνει τώρα? Πες πως το δημόσιο ταμείο είναι ο θείος. Μα δεν υπάρχει λοιπόν καθόλου ο Τζον Πάπας? Υπάρχει κάποιος θείος μας με αυτό το όνομα στο Μίτσιγκαμ, αλλά έχει χρόνια και χρόνια να φανεί. Και σας έστειλε ποτέ δολάρια? Δολάρια? 15 χρόνια έχει να στείλει γράμμα. Ζει, πέθανε, ποιος τον ξέρει? Πω πω και να το μάθαινε αυτό ο στρατηγός. Πάψε καημένη και μη μας γλουσουζεύεις. Ήρθε ο άντρας σου. Μα δεν φαντάζομαι, είναι νωρίς ακόμα. Για πες μου, Λία μου. Μ' όλα αυτά που μου λες με έχει πιάσει αγωνία. Αν ο άντρας σου μάθει ότι δεν τα στέλνει ο Τζον Πάπα στα λεφτά, τι θα γίνει? Πάλι τα ίδια, με τι με ρωτάς, δεν το καταλαβαίνεις? Αυτό θα είναι μια σωστή καταστροφή. Καταστροφή? Καταστροφή, ούτε συζήτηση. Ο κύριος Αντώνης. Καταστροφή. Τι? Αφήστε με. Μεγάλη συμφορά. Ο θείος από την Αμερική έδωσε σημεία ζωής. Παναγία μου! Πού, πώς, πότε? Έστειλε ένα γράμμα. Σε ποιον? Σε σένα. Πούντο? Το πήρε ο άντρας σου. Γιατί το γράμμα ήρθε στο γραφείο. Οχ. Είχες δεν είχες, μας γρουσούζεψες. Εγώ φταίω, Λία μου. Και δεν μου λες. Πού το είδες το γράμμα? Ήμουν στη διεύθυνση. Και απάνω στο γραφείο του στρατηγού ήταν το απογευματινό ταξιδρομείο. Ναι, λοιπόν. Ξαφνικά βλέπω ένα γράμμα από την Αμερική. Ναι. Σκύβω, κοιτάω. Αποστολεύς Τζον Πάπας Μίτσιγκαμ. Έξοχα. Μα είσαι βέβαιος? Το δες καλά, Αντώνη? Αφού το πήρα στα χέρια μου και διάβασα το φάκελο. Από μπροστά έγραφε: «Αξιότιμων κυρίων σόλων ακαραλέοντα στρατηγών, Γενικών Διευθυντή Οργανισμού Προμηθείας Εφοδίων Στρατού, Διακυρίαν Λίαν Καραλέοντος». Και από πίσω: «Αποστολεύς Τζον Πάπας». Και δεν το άρπαζες? Αυτό έπρεπε να κάνω, αλλά τα έχασα. Και τα άφησες εκεί? Μόνο μια στιγμή όμως απάνω εκεί. Να τους και μπαίνει ο στρατηγός. Βλέπει το γράμμα, διαβάζει το φάκελο και λάμπει το πρόσωπό του από ευχαρίστηση. Επιτέλους, λέει, να και ένα γράμμα από το θείο μας τον Τζόνι. Και τι έκανε λοιπόν, το άνοιξε? Όχι, μόλις είδε ότι το γράμμα είναι για σένα, έβγαλε το πορτοφόλι του, το βάλε μέσα και είπε: «Είναι για τη Λία». Ευτυχώς.
Τις έχει αυτές τις λεπτότητες ως όλων. Και ύστερα τι έκανε? Ύστερα έβαλε το πορτοφόλι στην τσέπη του. Α, και τώρα λοιπόν το γράμμα είναι μέσα στο πορτοφόλι και το πορτοφόλι μέσα στην τσέπη του. Ακριβώς. Σε λίγο που θα έρθει θα το φέρει. Οπότε κλάψε μας. Και τι μπορεί να λέει αυτό το γράμμα? Ό,τι και να λέει πάντως θα δείχνει ότι ο θείος δεν έχει ιδέα από τα λεφτά που στέλνει. Παναγία μου! Λοιπόν, τι γίνεται τώρα? Τι να γίνει, βρε ηλίθιε. Τι να γίνει, βραζόν του Θεού, που πρέπει να ανοίξω την τρίτο μυζολογία για να βρω επίθετα και πάλι δεν σε φτάνουν. Σου είπα 100 φορές, κάνεις που κάνεις τη βρωμιά. Βρες τουλάχιστον κανένα τρόπο έξυπνο να τη σκεπάσει. Καλά σου λέει, ούτε μια κατάχρηση δεν είσαι ικανός να κάνεις. Για κάνε μου τη χάρη εσύ. Ας την εκείνη. Εγώ σου μιλάω τώρα. Καταλαβαίνεις τι θα γίνει? Τέτοιος που είναι ο Σόλων, μόλις δει ότι αυτός ο χριστιανός δεν έχει ιδέα από τα λεφτά που στέλνει, αμέσως θα πονηρευτεί και θα ζητήσει να δει, να πληροφορηθεί, να μάθει από πού προέρχονται αυτά τα χρήματα. Και όταν το μάθει, ξέρεις τι θα κάνει? Δεν το έχει τίποτα να βγει να διαλαλήσει στα πέρατα του κόσμου ότι ο κουνιάδος του είναι κλέφτης και ότι η γυναίκα του σκέπαζε τον κλέφτη. Να εξευτελιστούμε δηλαδή, και εμείς και όλη η οικογένειά μας. Μια οικογένεια που στο κάτω-κάτω είναι άξια κάθε τιμής, αν εξαιρέσει κανείς αυτή τη λεπτομέρεια. Μόνο η κλεψιά. Κατά τα άλλα είμαστε αρίστη οικογένεια. Καταλαβαίνεις δηλαδή τι συμφορά μας άνοιξες? Καταλαβαίνεις τι μας περιμένει? Στην πλατεία της Ομονίας θα μας κρεμάσει. Του Συντάγματος. Εκεί έχει προτίμηση. Τώρα τι συζητάτε? Τα λόγια είναι περιτά. Κι ούτε έχουμε καιρό για χάσιμο. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να μην διαβάσει αυτό το γράμμα ως όλων. Τι τρόπο να βρούμε? Ο μόνος τρόπος είναι να στρέψουμε την προσοχή του στρατηγού αλλού. Να ξεχάσει τουλάχιστον αυτή την κρίσιμη στιγμή το γράμμα. Οπότε του το παίρνεις μετά και το εξαφανίζεις. Και πώς θα στρέψουμε την προσοχή του αλλού? Δεν κάνεις καμιά κρίση καρδιακή? Δεν μπορώ, προχτές την έκανα. Κάνε κι άλλη μια. Δεν μπορώ, άφησέ με. Κι ύστερα κρίση στην κρίση μπορεί να αλλάξει καρδιολόγος όλων. Και τότε τι γινόμαστε? Α, ώστε ψεύτικες είναι η κρίση σου? Σκούσε μωρέ, θα βγάλεις τελάλη τώρα. Αχ, χαίρομαι, πολύ χαίρομαι, Λία μου. Καλά. Αφού δεν μπορείς να κάνεις κρίση, τότε το μόνο που μας μένει είναι να φέρουμε ένα θέμα που θα αγανακτήσει το Σόλωνα και θα τον αναστατώσει. Άμα θυμώσει ο Σόλων, ξέρεις, το γράμμα θα σκεφτεί. Και τι θέμα να φέρουμε? Δεν ξέρεις τα θέματα που αναστατώνουν το Σόλωνα? Κατάσκοποι, αναρχικοί, προδότες. Δηλαδή, τι έχεις υπόψη σου? Θα αρχίσεις πάλι εκείνες τις αηδίες ότι κινδυνεύει η πατρίς? Το καθεστώς. Το καθεστώς, Αμάν πια αυτό το καθεστώς. Πόσες φορές θα το κινδυνέψεις αυτό το έρημο το καθεστώς? Βαρέθηκα πια να σ' ακούω. Κάθε φορά που υπάρχει φόβος να βγουν στη μέση οι κλεψιές σου, δώστο τις αγριοφανάρες. Το καθεστώς! Κινδυνεύει το καθεστώς από τους προδότες! Τι να κάνω, Λία? Είναι γι' αυτό ένα σύστημα αμήνης. Το ξέρω το σύστημά σου, αλλά δε φταίς εσύ. Φταίει αυτός ο μωρόπιστος ο άντρας μου, που μόλις ακούει αυτό το παραμύθι, θολώνει το μάτι του και καταπίνει και καρεκλοπόδαρα. Πότε όμως θα ξυπνήσει η μη χασκογελάς και θα σαρπάξει από το λαιμό, κι εγώ δεν ξέρω. Έλα τώρα, έλα. Ή πότε θα χάσω εγώ την υπομονή μου και θα τα βροντίξω όλα κάτω. Λία, δεν έχουμε καιρό. Άσε τα αστεία τώρα. Τέλος πάντων. Άντε να το κινδυνέψουμε πάλι το καθεστώς. Αφού αν έχετε κάτι τέτοιους πατριώτες σαν και σένα, καλά να τα παθαίνει. Ωχ, να το ήρθε κιόλας. Πάει, καθήκαμε. Ψυχραιμία, σε παρακαλώ. Και το καλό που σου θέλω, μην ανοίξει το στόμα σου, εσύ. Αχ, Θεέ μου, μου έρχεται λιποθυμία. Πάμε, Αντώνη, σε παρακαλώ να φύγουμε. Κρατήσου, χριστιανή μου, έτσι θα δώσουμε τη μάχη. Καλησπέρα. Καλέστε, χρυσό μου, τον Αντρούλη. Άσε με, Λία, άσε με. Τι έπαθες, τι έχεις? Τι έχω? Θα σκάσω απόψε. Αυτό που συνέβη είναι πρωτοφανές, δηλαδή είναι απίστευτο. Μα τι σου συνέβη σ' όλων? Μα τι μου συνέβη? Καταλαβείς, έχασα το πορτοφόλι μου. Έχασες το πορτοφόλι σου? Το πορτοφόλι μου. Και είχα μέσα ταυτότητες και ένα γράμμα του θείου σου, μωρά, από την Αμερική. Γελάτε, μωρέ, γελάτε. Μωρέ, μπράβο, τόσο αστείο σας φαίνεται το πράγμα. Μα έλα όλων. Και βέβαια θα αστειεύεσαι. Πώς είναι δυνατόν να χάσεις το πορτοφόλι σου? Πώς είναι δυνατόν? Ναι. Μα αφού σου λέω το χάσα. Να τώρα καθώς ερχόμουν, θυμήθηκα το γράμμα, κάνω έτσι να το βγάλω. Ούτε γράμμα, ούτε πορτοφόλι, ούτε τίποτα. Για φαντάσου. Ναι, ναι. Για φαντάσου. Και δεν είναι μόνο τα χρήματα δικά μου. Αν το γράμμα του θείου είχε μέσα δολάρια. Μπα, δεν φαντάζομαι. Πώς δεν φαντάζεσαι? Σε κάθε γράμμα δεν βάζει και λεφτά, δεν βάζει. Ναι, βέβαια, βέβαια. Στα δικά μου τα γράμματα τουλάχιστον πάντα βάζει και κάτι ο καημένος. Ναι. Πάμε να φύγουμε, Αντώνη. Καθίστε, μόλις με είδατε να φύγετε αμέσως. Ουφ, τέτοιο πράγμα λοιπόν δεν μου έχει συμβεί άλλη φορά. Είναι πρωτοφανές. Όχι, θα σκάσω. Σώπα τώρα που θα σκάσεις, χαρά στο πράγμα.
Πόσα χρήματα είχες μέσα στο πορτοφόλι? Μα δεν πρόκειται για τα χρήματα δικά μου τώρα. Τα δολάρια σκέφτομαι εγώ. Άσε τώρα τα δολάρια. Για τα δικά σου χρήματα λέω. Τα σίγουρα. Ήταν 5.500 περίπου. Για την ακρίβεια 5.200. Ολόκληρο το μισθό μου όπως τον εισέπραξα. Πω πω. Γι' αυτό σου λέω. Πάω να σκάσω, να σκάσω. Μου έρχεται απόψε να δείτε, θα τρελαθώ, δεν μπορώ. Τέλος πάντων, θα πεθάρουμε τώρα για 5.500. Εσύ να σε καλά σ' όλων μου. Πού στο διάολο το χάσα, δεν μπορώ να καταλάβω. Στο γραφείο το είχα. Το θυμάμαι αυτό. Ναι, το είδα κι εγώ. Έβγαλες το πορτοφόλι σου και έβαλες μέσα το γράμμα. Μπράβο. Ναι, ύστερα βγήκα έξω, πήρα τσιγάρα, πάει και το είχα. Ύστερα πήρα ένα ταξί. Μήπως το κλέψαν στον δρόμο, κάνας πορτοφολατζής. Ψέματα. Όπου και να κοιτάξεις σήμερα, κλέφτες βλέπεις γύρω σου. Δεν τηλεφωνείτε στην αστυνομία? Μπράβο, καλά λες. Όχι. Θα πάω εγώ ίδιος. Εδώ κοντά είναι το τμήμα. Πρέπει να υποβάλω μήνυση κατά γνώστου. Αντώνη, έρχεσαι μαζί μου, ρε. Ευχαρίστω. Ωραία, πάμε. Λοιπόν, Λία, δεν πρόκειται να αργήσω, έτσι. Καλά σ' όλων και μη στενοχωριέσαι, αγάπη μου. Τι να γίνει, συμβαίνουν αυτά. Εσύ θα καθίσεις, βέβαια. Όχι, θα φύγω. Κοντεύει 9. Πάω να ετοιμάσω για να φάμε. Ωραία. Τότε άντε, καλύτερα. Αχ, αν ήταν πορτοφολατζής, Θεός χωρέσει τα πεθαμένα του. Ναι, Λία μου, αλλά οι 5.500. Τις 5.500 λογαριάζεις? Δεν λες τον κίνδυνο που περάσαμε? Μπα, εγώ δεν φοβήθηκα. Κι αν δεν χανόταν το γράμμα, πάλι θα τα κατάφερνες εσύ. Εγώ ξέρω όμως τι τραβάω κάθε φορά με αυτή την ιστορία. Αχ, στα κομμάτια πια. Με παραπρίξανε και οι δυο τους. Απ' τη μια μεριά ο αδελφός με τις σαλαβουτιές του και από την άλλη ο άντρας μου τίμιος μέχρι σαϊδίας. Κι εγώ να είμαι στη μέση και να κρατάω ισορροπία. Ισορροπίστρια, ε! Σαν σπορ δεν είναι, Λία? Σπορ! Μα τι μας λες? Δεν έρχεσαι να επιδοθείς και εσύ λιγάκι? Εγώ, Θεός φυλάξει. Είμαι εγώ για τέτοια πράγματα? Φεύγω, Λία μου. Καληνύχτα σου. Καληνύχτα. Α, ώστε ψεύτικες είναι οι κρίσεις που σε πιάνουν. Άντε στο καλό σου, Χριστιανή, μάσε με ήσυχη. Λία μου, εσύ έπρεπε να γίνεις ηθοποιός. Πολύ μεγάλη ηθοποιός θα γινώσουν. Καληνύχτα! Έχει τα διάλογα εκεί. Καλά σε λένε κουτορνίθα. Κυρία, να στρώσω τραπέζι. Τι ώρα είναι? Κοντεύει 9.30, κυρία. Καλά, να γυρίσει πρώτα ο κύριος. Ο κύριος βγήκε έξω. Ναι, πηγαίνει κάπου εδώ κοντά, όπου να είναι θα έρθει. Μάλιστα, κυρία. Ανάτος κιόλας. Δεν είναι ο κύριος, κυρία. Ποιος είναι? Κάποιος κύριος. Τι κύριος? Ξέρω εγώ, θέλει να δει το κύριο. Καλά, πες του να περάσει. Περάστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ, εδώ κατοικεί ο στρατηγός κύριος Σόλων Καραλέων. Μάλιστα. Με συγχωρείτε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε, καλά? Ποιος είστε, κύριε? Αυτό δεν έχει σημασία. Μπορώ να δω το στρατηγό? Τι τον θέλετε? Για μια υπόθεση προσωπική του. Αυτή τη στιγμή δεν είναι εδώ, βγήκε έξω. Μα γιατί ακριβώς πρόκειται? Με συγχωρείτε, εσείς τι είστε? Η γυναίκα του. Α, χαίρο πολύ. Μήπως έχασε κανένα πορτοφόλιο ο στρατηγός? Ναι, γιατί? Διότι το βρήκα. Μπα, το βρήκατε? Ναι, μάλιστα. Πού είναι το? Να, εδώ το έχω. Έχει μέσα 5.200 δραχμές, τις ταυτότητές του και ένα γράμμα από την Αμερική. Ω, μα είστε ένας υπέροχος άνθρωπος. Και ο καημένος ο στρατηγός αναστατώθηκε και τώρα εδώ πάει στην αστυνομία ακριβώς γι' αυτό. Πού είναι το λοιπόν, να το δω? Να, ορίστε. Κοιτάξτε, αυτό δεν είναι. Αυτό είναι! Αχ, δώστε το μου! Ορίστε, πάρτε το. Α, όχι, με συγχωρείτε. Πρέπει να το παραδώσω στον ίδιο. Μα σας είπα ότι εγώ είμαι η γυναίκα του, η κυρία Καραλέοντος. Ναι, μάλιστα, αλλά δεν έχει σημασία. Πώς δεν έχει σημασία? Κυρία μου, σε ζητώ συγγνώμη, αλλά πρόκειται για χρήματα. Και όταν πρόκειται για χρήματα, πρέπει να τηρούνται όλοι οι τύποι. Καλέ, ποιοι τύποι? Ωραίος τύπος είναι. Νόστιμο είναι τούτο. Αφού βρήκατε το πορτοφόλι και μας το φέρνετε, δεν μου το δίνετε λοιπόν? Όχι, κυρία μου, διότι τόσο το πορτοφόλι όσο και το περιεχόμενο του δεν ανήκουν σε εσάς, ανήκουν στον κύριο Καραλέοντα. Μα ο κύριος Καραλέων είναι ο άντρας μου. Μάλιστα, κυρία μου, αλλά δεν έχει σημασία. Μα πώς δεν έχει σημασία? Ένα πράγμα δεν είμαστε εγώ και ο άντρας μου, αφού είμαστε αντρόγινο. Αυτό εγώ δεν το ξέρω. Άλλωστε μπορεί αύριο να χωρίσετε. Μα πού να φας και... τη γλώσσα σου. Ένα αντρόγινο επίσης δεν είναι ένα πράγμα, είναι δύο πράγματα. Γι' αυτό και η ταυτότης που υπάρχει μέσα στο πορτοφόλι δεν λέει ταυτότης ανδρογίνου Καραλέοντος, λέει ταυτότης στρατηγού Σόλωνα Καραλέοντος. Μη χειρότερα, μα τι σχολαστικότης είναι αυτή, κύριε? Α, είμαι σχολαστικός, κυρία μου, είμαι πολύ σχολαστικός. Μάλιστα, λέτε να αργήσει πολύ ο στρατηγός. Και βέβαια θα αργήσει, μπορεί να κάνει και μια και δυο ώρες ακόμα. Α, δεν πειράζει, θα τον περιμένω. Μάλιστα.
Επιτρέπετε να καθίσω? Ναι, αλλά μπορεί να αργήσει πάρα πολύ. Ίσως κάνει και 3 και 4 ακόμα ώρες. Α, δεν πειράζει, εγώ δεν έχω δουλειά. Ευχαριστώ πολύ. Μπα το γρουσούζι. Μήπως σας ενοχλώ? Όχι, παρακαλώ. Αλλά θα πλήξετε τόσες ώρες. Εγώ είμαι πληκτικός τύπος. Α, μην ανησυχείτε. Είναι ευχάριστο εδώ το περιβάλλον. Και αυτή η φωτογραφία. Αυτός είναι ο στρατηγός, ασφαλώς, ε? Ναι, αυτός είναι ο στρατηγός. Α, ωραίος. Να τον χαίρεστε. Ευχαριστώ. Δεν τον αντέχω. Σπουδαίος άνθρωπος και πατριώτης. Έχω διαβάσει πολλά για τη δράση του. Ναι, μπράβο. Ακούστε, αγαπητέ μου. Ήρωας του Αλβανικού πολέμου. Ναι, βέβαια. Ακούστε, αγαπητέ μου. Έδρασε, νομίζω, στο Ελμπασάν. Πώς, ήθελα να σας πω, αγαπητέ μου. Τι ωραία εποχή και εκεί. Ας το διάολο, αγαπητέ. Ορίστε, ποιος ήρθε. Με συγχωρείτε, σας διάκοψα. Τι θέλετε να πείτε, κάτι λέγατε. Ακούστε, αγαπητέ μου. Μια και δεν μπορείτε να μου δώσετε το πορτοφόλι με τα χρήματα, τότε δώστε μου τουλάχιστον το γράμμα. Το γράμμα? Ναι. Δεν είπατε ότι μέσα στο πορτοφόλι υπάρχει ένα γράμμα? Ναι, μάλιστα. Είναι δικό μου, ξέρετε. Απευθύνεται σε μένα. Α, τότε να σας το δώσω. Επιτέλους. Για μια στιγμή. Α, βέβαια. Να το. Βέβαια. Στρατηγών όλων καραλέοντα, γενικών διευθυντήν οργανισμού προμηθείας εφοδίων στρατού για την κυρία Λίεν Καραλέοντος. Λία, λέγεστε. Μάλιστα. Δώστε το μου. Όχι. Δεν απευθύνεται σε εσάς. Πώς δεν απευθύνεται σε μένα? Δεν λέει διακυρίαν Λίαν Καραλέοντα. Ναι, το λέει, αλλά λέει πρώτα στρατηγών όλων Καραλέοντα. Και ύστερα διακυρίαν Λία Καραλέοντα. Επομένως πρέπει πρώτα να το παραλάβει ο στρατηγός και εκείνος να το παραδώσει σε εσάς. Μα τι στουρνάρι είναι τούτο? Με συγχωρείτε, κυρία μου, αλλά είμαι υποχρεωμένος να ακολουθήσω τη διαδικασία που ορίζει ο αποστολέας. Με σκάτε τώρα, δώστε μου το γράμμα, σας παρακαλώ. Αδύνατον. Α, δεν θα την γλιτώσει αυτό, τον τρώει πλάτη του. Σας κάνει εντύπωση η σχολαστικότητα μου, ε? Ναι, πώς δεν μου κάνει. Το καταλαβαίνω να είναι κανένας τυπικός, αλλά όχι και έτσι. Εσείς το παρακάνετε. Το ξέρω. Ξεράδια σου. Είναι ο χαρακτήρας μου, βλέπετε. Η συνάδελφή μου, κυρία μου, σε όλα τα γραφεία που εργάστηκα, με έλεγαν στουρνάρι. Μα, καλά τα είπα λοιπόν. Όμως όλοι με αγαπούσαν και με εκτιμούσαν, γιατί είμαι τίμιος άνθρωπος. Μα όσο γι' αυτό, αγαπητέ μου, δεν έχω καμιά αμφιβολία. Για να βρείτε ένα πορτοφόλι με τόσα χρήματα και να το φέρετε, αυτό θα πει ότι είσαστε ένας άνθρωπος εξαιρετικός και τιμιότατος. Με συγχωρείτε, μάλιστα, που με τη φούρια μου παρέλειψα να σας συγχαρώ για την ωραία πράξη σας. Ευχαριστώ, κυρία μου. Δέχομαι τα συγχαρητήριά σας, έστω και καθυστερημένα. Κούστο έχετε, λοιπόν? Έχω λιγάκι. Πώς λέγεστε? Τιμολέον. Ωραίο όνομα. Και το επίθετό σας? Λάμπρος. Παντρεμένος είστε? Όχι, δεν είμαι παντρεμένος. Ελεύθερος? Όχι, δεν είμαι ελεύθερος. Τότε λοιπόν? Μνηστευμένος είμαι. Διατρέχω τώρα το 4ο έτος της μνηστείας μου. Το 4ο, σαν να το παρατραβήξατε λιγάκι. Ναι, αντίξω οι περιστάσεις. Σας εύχομαι, αγαπητέ μου, να ξεπεράσετε όλα τα εμπόδια και να εκπληρώσετε όλα σας τα όνειρα. Ευχαριστώ, κυρία μου, με συγκινείτε. Για δώστε μου λοιπόν αυτό το γράμμα να ρίξω έτσι μια ματιά. Α, όχι. Όχι, να σε φάει. Μάλιστα. Θέλετε ένα τσιγαράκι? Δεν θέλω. Ξέρω εγώ τι θέλεις, αλλά τι να σου κάνω. Να όψονται οι περιστάσεις. Μάλιστα. Μα δεν μου λέτε, γιατί επιμένετε τόσο πολύ να δείτε το στρατηγό? Μήπως θέλετε πουρμπουάρ? Μάλιστα. Και δεν το λέτε τόση ώρα. Ορίστε, κρατήστε από τα χρήματα 1.000. Ένα χιλιάρικο? Α, όχι. Πόσα θέλετε? Τα εύρετρα. Δηλαδή πόσα ακριβώς? Τα ορίζει ο νόμος. Είναι 10% επί των 5.200 δραχμών. Δηλαδή δραχμές 520 ακριβώς. Ωραία, κρατήστε λοιπόν τις 520 δραχμές και δώστε μου τα άλλα. Ναι, κυρία μου, αλλά όχι, δεν γίνεται. Γιατί? Διότι ο νόμος ορίζει ότι τα εύρετρα τα καταβάλει ο απολές σας. Δεν μπορώ να τα κρατήσω μόνος μου. Πώς μόνος σας, αφού σας το λέω εγώ? Μάλιστα. Θα αργήσει πολύ ο στρατηγός. Μπορεί να έρθει και αύριο. Εσείς μπορείτε να το λέτε, αλλά εγώ δεν μπορώ να το δεχτώ. Κι αν σας έλεγα να κρατήσετε 2.000. Λυπούμε. 3. Λυπούμε. 4. 4. Ναι, αφού δεν σας στάνουν τα 3. Μα δεν μου λέτε, γιατί δείχνετε τόση ανυπομονησία για αυτό το γράμμα? Γιατί έχω μεγάλη περιέργεια, δεν το καταλαβαίνετε. Είναι ένα γράμμα που το περιμένω μήνες και μήνες με αγωνία. Και αφού κάνατε τόση υπομονή τόσους μήνες, δεν μπορείτε να περιμένετε λίγο ακόμα? Δεν μπορώ. Μου είναι αδύνατον. Με έχει πιάσει μια κατάσχετη επιθυμία να το διαβάσω. Ναι, και αν δεν το έβρισκα εγώ, τι θα κάνατε? Θα το είχα πάρει απόφαση.
Μα τώρα που ξέρω ότι το έχετε εσείς εκεί στην τσέπη σας, έτσι με τρώει η περιέργεια. Είναι κακό ελάττωμα η περιέργεια. Πρέπει να το κόψετε. Αχ, σας παρακαλώ, κύριε, μην με βασανίζετε περισσότερο. Σας είπα ότι όσο νιώθω το γράμμα εκεί στην τσεπούλα σας και δεν μπορώ να το διαβάσω, υποφέρω, αρρωσταίνω. Είναι κάτι που δεν μπορείτε να το νιώσετε εσείς. Ορίστε λοιπόν, κύριε. Κρατήστε όλο το ποσό και δώστε μου το γράμμα. Ορίστε. Όλο το ποσόν, μα κυρία μου, πρόκειται για 5.200 δραχμές. Δεν μοιράζει, σας το χαρίζω. Κρατήστε το για πουρμπουάρ. Με συγχωρείτε, κυρία μου, αλλά αυτό δεν είναι πουρμπουάρ. Αυτό είναι καθαρά δωροδοκία. Έστω διάλογο λοιπόν. Έξω από το σπίτι μου, βρε. Πώς, εμένα το είπατε. Έξω, βρε. Δεν καταλαβαίνεις ελληνικά. Φύγε από εδώ μέσα. Αμ τώρα είναι που δεν φεύγω. Θα περιμένω εδώ το στρατηγό μέχρι πρωίες. Μα κακό χρόνο να έχεις. Τι είναι τούτο εδώ το πράγμα. Είναι ο στρατηγός, ε? Μα ναι, αγαπητέ μου. Δεν σας είπα ότι δεν θα αργήσει. Νηστητή μου, κύριε. Μα δεν ξέρετε τι χαρά θα κάνει ο άντρας μου, γιατί λατρεύει τους τίμιους ανθρώπους. Με συγχωρείτε. Έχετε διπλή προσωπικότητα. Εγώ? Γιατί? Γιατί προλίγου μου επιτεθήκατε και τώρα... Ελάτε καλέ, ούτε ένα αστείο δεν μπορεί να κάνει κανείς. Αστείο? Και δεν μου το λέγατε για να γελάσω, γιατί ομολογώ ότι τρόμαξα, κυρία μου. Σε πάτε καλέ που τρομάξατε. Σόλον, αγάπη μου, ναι. Έλα χρυσό μου να δεις ένα καταπληκτικό φαινόμενο τιμιότητας. Ναι. Ο κύριος από εδώ βρήκε το πορτοφόλι με τα χρήματά σου και σου το έφερε. Όχι, δα. Μάλιστα, μάλιστα, κύριε. Είστε ο στρατηγός αυτοπροσώπος. Βεβαίως, σ' όλων καραλέων. Χαίρο πολύ για την γνωριμία. Τιμολέων Λάμβρος. Ορίστε το πορτοφόλι. Είναι απτάγραφα, ώστε υπάρχουν ακόμη τίμοι άνθρωποι στον τόπο μας. Πώς, αλλά βρίσκονται στον πάτο. Γιατί επιπλέουν οι άλλοι. Σωστά. Αυτό πολύ σωστά το είπες. Για φαντάσου, φίλε μου. Και τα χρήματα και το γράμμα, όλα εντάξει δηλαδή. Μα έχει δίκιο η γυναίκα μου. Είσαι ένα φαινόμενο. Μάλιστα, είμαι. Πάρε το γράμμα σου, Λία μου, πάρ' το. Ας το σόλον τώρα, δεν πειράζει. Το διαβάζουμε αργότερα. Μπράβο, το διαβάζουμε αργότερα μαζί, ε. Ναι. Λοιπόν, για πες μου, πού το βρήκες το πορτοφόλι? Στο ρήθρο του πεζοδρομίου. Δεν φαινόταν, μόλις όμως το πάτησα, κατάλαβα ότι ήταν κάτι το ενδιαφέρον. Για φαντάσου. Κι εγώ νόμιζα πως μου το κλέψανε. Κάθισε, αγαπητέ μου, κάθισε. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Τι δουλειά κάνεις? Άνεργος. Α, το καημένο. Από πότε? Από πολλών μηνών. Γιατί? Και δεν μπορείς να βρεις δουλειά, δηλαδή. Βρίσκω, αλλά πάλι τη χάνω. Γιατί? Με απολύουν. Δεν έχεις προσόντα? Άπειρα. Τότε λοιπόν? Είμαι πολύ τίμιος. Και έχω ένα φοβερό ελάττωμα. Τι ελάττωμα? Να λέω την αλήθεια. Και λοιπόν, ελάττωμα το λες εσύ αυτό. Εγώ σκοτώνομαι να βρω τίμιους ανθρώπους που να λένε την αλήθεια. Τότε δεν είμαι μόνον εγώ φαινόμενον, είστε και εσείς. Σόλον, δεν φοράς τις ζακέτες σου, χρυσό μου, έλα. Ναι, ευχαριστώ, Λία μου, ευχαριστώ. Ναι, δώσ' μου το σακάκι σου. Ναι, πάρ' το. Το σακάκι? Ναι, το σακάκι. Πού το πάει το σακάκι, το γράμμα? Πήρα το σακάκι. Α, Χριστός και Παναγία. Λοιπόν, κύριε Τίμο. Ναι, αυτά. Για πες μου, με ενδιαφέρουν πάρα πολύ αυτά που είπες. Μάλιστα. Να σας φέρω μερικά παραδείγματα των περιπετειών μου. Προετών, έξαφνα, εργαζόμουν σε μια μεγάλη επιχείρηση. Προϊόντος του χρόνου, λοιπόν, ανεκάλυψα καταχρήσεις και παρουσιάστην στον κύριο διευθυντή για να τις καταγγείλω. Λοιπόν, απελήθην. Γιατί? Γιατί ο αρχικαταχραστής ήταν ο ίδιος ο διευθυντής. Για φάντα. Ύστερα βρήκα μια θέση αρχιλογιστού σε ένα μεγάλο εργοστάσιο υφασμάτων. Λοιπόν. Απελήθην. Γιατί πάει? Διότι ο κύριος βιομήχανος ήθελε να κρατάω διπλά βιβλία για να εξαπατήσω την εφορία. Και φυσικά αρνήθηκες. Εξυπακούεται. Κι ύστερα, βρήκες άλλη δουλειά? Μάλιστα. Προσελήφθην ιδιαίτερος ενός υπουργού. Δεν μου λες, πρόκοψες τουλάχιστον εκεί, ε? Απελήθην. Πάλι. Μάλιστα. Διότι εις μίαν σύμβαση ανεκάλυψα υπόπτους όρους και το κατήγγειλα εις τον κύριο υπουργό. Και σ' απέλησε γι' αυτό ο υπουργός? Μάλιστα. Διότι τους όρους τους είχε βάλει ο ίδιος. Α, μα αυτό καταντά σκάνδαλο. Αυτό είναι εξωφρενικό. Να καταδιώκεται ένας τίμιος άνθρωπος γιατί κάνει το καθήκον του. Μα είναι έσχος. Κάτι χειρότερον. Είναι δράμα. Είχες κι άλλες τέτοιες ιστορίες? Πού να σας λέω όλες τις περιπέτειές μου. Η μοίρα μου είναι αυτή. Να λέω πάντα την αλήθεια και να απολύομαι. Και παρόλα αυτά δεν κάφθηκες. Δεν άλλαξες μυαλά. Αδύνατον. Αυτό ακριβώς είναι το ελάττωμά μου. Μόλις ανακαλύπτω γύρω μου βρωμιές, ασφυκτιώ. Υποφέρω. Πνίγομαι. Πρέπει να τις βροντοφωνήσω για να ησυχάσω. Μα εσύ, αγαπητέ μου, είσαι ένας σπάνιος χαρακτήρας. Μπράβο σου. Σε συγχαίρω μόνη μου την καρδιά για το θάρρος.
Θάρρος! Πού να το βρω το θάρρος! Δυστυχώς είμαι δηλός, στρατηγέ μου. Δηλός εσύ, μα τι λες, αγαπητέ μου! Αυτά που μου δικείς είναι κατορθώματα! Αν ήσουν δηλός, πώς θα μπορούσες να καταγγείλεις όλες αυτές τις ατιμίες? Αυτό είναι άλλη ιστορία. Δηλαδή? Ναι. Παίρνω το φάρμακο του θάρρους. Ποιο φάρμακο? Κρασί. Πίνεις, ρε? Ο Σάκης μου χρειάζεται το θάρρος και μου λείπει. Οπότε, μόλις πάρω τη δόση που απαιτεί ο οργανισμός μου, γίνομαι έτσι ακράτητος. Δεν λογαριάζω πλέον τίποτα. Ανοίγω πόρτες διευθυντών και τα βροντοφωνώ. Μπαίνω μέσα σε σπίτια και τους αλλάζω τον αδόξαστον. Κι ύστερα? Απολύομαι. Μα είσαι έκτακτος εσύ, είσαι υπέροχος. Μου θυμίζει λοιπόν κάτι πολεμιστές που πίνουν πρώτα, γίνονται κουδούνι και ύστερα ορμούν στη μάχη και κάνουν κατορθώματα. Ακριβώς, ακριβώς. Ένας μαχητής είμαι κι εγώ. Μαχητής της αληθείας και τιμιότητος. Και δεν μου λες, δεν μου λες. Μόλις τα κοπανίσεις λοιπόν, παίρνεις αμέσως θάρρος, Όχι αμέσως. Το θάρρος έρχεται έτσι βαθμιδών. Στο πρώτο ποτήρι είμαι ακόμα έτσι αναστατωμένος και τρέμω για την καταγγελία που πρόκειται να κάνω. Στο δεύτερο αισθάνομαι κάπως καλύτερα. Πίνω το τρίτο ποτήρι και τότε αρχίζω να γαλινεύω. Στο τέταρτο ποτήρι νιώθω να γεννιούνται μέσα μου άγνωστες δυνάμεις. Οπότε κατεβάζω το πέμπτο και ύστερα αμέσως το έκτο. Και ύστερα πίνω και το έβδομο. Και παίρνεις δρόμο? Όχι ακόμα. Μου χρειάζονται 10 ποτηράκια, στρατηγέ μου, για να γίνω ατρόμητος. Πώς δεν τα έχεις κανονίσει κιόλας, 10 ποτήρια, Προκειμένου για κρασί, προκειμένου για ούζο, μου φτάνουν έτσι. Άμα εσύ είσαι πολύτιμος άνθρωπος, εσένα σε χρειάζομαι, αγαπητέ μου. Εγώ ψάχνω με το κερί τους τίμιους ανθρώπους και είμαι ευτυχής ότι τα έφερε η τύχη να σε γνωρίσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, στρατηγέ μου. Λοιπόν, θα σε πάρω στον οργανισμό κοντά μου. Στρατηγέ μου, μου έρχεται να κλάψω από συγκίνηση. Δεν υπάρχει κανείς λόγος να κλάψεις. Σόλον! Τι είναι, τι είναι? Δεν θα φάμε, κοντεύει 10 η ώρα, το τραπέζι είναι έτοιμο. Πώς, ώρα είναι, ώρα είναι. Λία. Ναι. Τον προσέλαβα στον οργανισμό τον κύριο. Τον κύριο Λάμπρου? Μα. Πα, πώς έτσι? Α, είναι ένα πολύτιμο και χρήσιμο στοιχείο. Αύριο το πρωί, να έρθει να με δεις στο γραφείο μου, τι μου ακούς? Ω, στρατιέ μου, δεν ξέρω πώς να σας ευχαριστήσω. Έλα, δεν χρειάζονται ευχαριστίες. Άντε, καληνύχτα. Λία. Οδήγησε τον κύριο, Ναι. Άντε. Ναι. Καληνύχτα σας, στρατηγέ μου. Καληνύχτα. Εγώ πάω να πληθώ μια στιγμή, έτσι. Τα συγχαρητήριά μου. Είχατε, δεν είχατε, τα καταφέρατε. Και τα δικά μου συγχαρητήρια, κυρία μου. Και εσείς τα καταφέρατε. Τι? Εννοώ με το γράμμα. Α. Καληνύχτα σας. Ατιμοσίτσα, αν δεν με ξέρεις καλά, καημένε μου, ας αναγνωριστούμε και τα λέμε. Σόλον! Τι είναι, Λία? Ξέρεις τι γράφει ο θείος? Τι γράφει? Να τη στείλουμε λίγο τραχανάκι χιλοπίτες, τα πεθύμισε. Μα χιλοπίτες! Μα είναι εξωφρενική αυτή η Αμερικάνη. 20 χρόνια στην Αμερική και ακόμα τις χιλοπίτες του θυμάται. Θα αναλάβεις να τη στείλεις εσύ, Σόλον? Εγώ? Μα τι λες τώρα, Λία μου? Δεν έχω άλλη δουλειά παρά να φροντίζω για τις χειροποίητες του θείου σου. Μα τι είναι αυτά που λες? Καλά, δεν είναι ανάγκη να φωνάζεις και να εκνευρίζεσαι. Είναι τρόπος αυτός. Εγώ φωνάζω. Εσύ φωνάζεις. Εγώ φωνάζω. Θα με βγάλεις τώρα και τρελή. Ορίστε, μη σώσει και φάει ποτέ του χειροποίητες ο θείος. Λία, τι κάνεις τώρα? Στο κάτω-κάτω ας φροντίσει ο Αντώνης. Αυτός έχει τα γένια, αυτός και τα χτένια. Με συγχωρείς, μήπως ήθελες να το διαβάσει? Μα όχι, Λία μου, τι με ενδιαφέρει εμένα τώρα? Ωραία, πάμε τώρα να φάμε. Ομαδά, μας παρασκότησε ο Τζον Πάπας. Χάσαμε τη βραδιά μας απόψε. Οι πιο πληκτικές συγκεντρώσεις λοιπόν είναι του Χατζαντώνη. Σκάσε, ρε παιδί μου, σκάσε. Μπα, δεν πέρασες καλά? Εγώ δεν έβλεπα την ώρα να βρεθώ στο κρεβάτι μου. Δεν με βλέπεις?
Στραβώθηκα στην ύστερα, παιδί μου. Αυτό ο ύπνο σου, ανυπόφορο καταντά καμιά φορά. Ήθελα να ξέρω, έτσι νιστάζουν όλοι οι στρατηγοί. Τίποτα, τέλειωσε πρώτα το χασμωριτό σου και ύστερα τα λέμε. Λία, έχει τα νεύρα σου απόψε, έτσι. Ναι, έχω τα νεύρα μου. Δεν με ρωτά όμω γιατί. Α, όχι, να κάνει τα μάτια σου. Έλα, δεν θα κοιτήσει εσύ, τι κάθεσαι τώρα. Δεν έχω ύπνο. Και τι θα γίνει λοιπόν. Έχουμε να συζητήσουμε πολλά, πάρα πολλά. Απόψε. Αφού σου λέω, στραβώθηκα στην ίστα, δεν με βλέπεις μετά. Σε βλέπω και ομολογώ ότι θαυμάζω το πανόραμα. Έχεις ένα μεγαλειώδη τρόπο να ανοίγεις τα σαγόνια σου. Το βρίσκεις τόσο αξιοθαύμαστο αυτό, ε? Δυστυχώς είναι το μόνο αξιοθαύμαστο που μου προσφέρεις από τον καιρό που παντρευτήκαμε. Κρίμα στην έγκλη και τη δόξα σου. Νόμιζα ότι παντρεύτηκα έναν ήρωα και έχω μπροστά μου κάθε βράδυ έναν ιστολαίο άνθρωπο που δεν βλέπει την ώρα να πέσει στο κρεβάτι. Μα και ήρωες διστάζουν, Λία μου. Σαν και σένα. Εσύ κάνεις σαν τρελός για ύπνο. Και δεν είναι μονάχα αυτό, παρά έχεις και ένα άλλο φοβερό. Μόλις πέφτεις, ροχαλίζεις. Ροχαλίζω. Και τι ροχαλιτό. Ολόκληρη μπάντα. Νομίζει κανείς ότι παίζει θούρια. Λυπούμαι, δεν το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω όμως εγώ. Να με σκουτάς. Να με σκουτάς για να το σταματώ. Σταματάς και ξαναρχίζεις. Μ' άφησε με επιτέλους. Εσύ έχεις όρεξη απόψε. Δεν ξέρω τι σπάθει δηλαδή. Αχόρεξη. Στρατηγός σου λέει ο άλλος. Σε είδαν ποτέ οι στρατιώτες σου σε αυτό το χάλι? Μα δεν εμφανιζόμουν με τα σόβρακα μπροστά στους στρατιώτες μου. Βέβαια, μονάχα η γυναίκα σου έχει αυτό το προνόμιο να βλέπει αυτή τη μεγαλειώδη φαντασμαγορία. Λία, πού είναι το ηθικό μου? Στην ντουλάπα, κοίταξε καλά. Δεν είναι. Κάτω από το μαξιλάρι σου. Δεν είναι! Αυτό το ρηστικό πια κατάντησε πρόβλημα. Κάθε βράδυ πρέπει να ψάχνω. Το συγκυρίζει τα σία να τη πει να το βάζει σε ένα ορισμένο μέρο για να το βρίσκει. Τι το είπε με το μέρο. Αλλά ακούει. Τέτοια τσαπατσούλα πέραν. Πω. Προχτές το βρήκα πεταμένο κάτω από το κρεβάτι μου. Αν είναι πάλι εδώ, θα την πάρει η διάρκεια. Θα την πάρει. Για φωτογραφία είσαι τώρα έτσι που ψάχνει. Τι είπε. Τίποτα. Α, θα την πάρει η διάρκεια να τη σηκώσει αυτή. Ναι. Πρέπει να μάθει τάξη. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Αν ήμουν στο στρατό, θα τις είχα κόψει 20 μέρες αυστηρά. Να το νυχτικό σου και μη φωνάει, σε παρακαλώ. Δεν βρίσκεις στο στρατό. Μακάρι, μακάρι να βρισκόμουν στο στρατό. Εκεί ήξερα τι έκανα. Έλα λοιπόν, δεν θα κρυφτείς, τι με κοιτάς, βέβαια. Ξέρεις πως είσαι με αυτό το νυχτικό. Ούτε και αυτό σ' άρεσε. Πώς. Μόνο που δεν μπορούσα ποτέ μου να σε φανταστώ σε αυτό το χάλι, όταν σε έβλεπα με τη μεγάλη σου στολή και τα παράσημα. Μα και τι φανταζόσου λοιπόν, ότι θα κοιμόμουν με τη μεγάλη στολή και τα παράσημα. Όχι, αλλά ότι θα φορούσες τουλάχιστον πιτζάμες. Δεν μ' αρέσει. Μένω πιστό στα πάτρια. Πού είναι τα χάπια μου, τα χάπια μου, πού είναι. Ορίστε. Δεν είναι μονάχα το νυχτικό σου, αλλά και τα χάπια σου. Χάπι για το στομάχι, χάπι για το σηκώτη, χάπι για την πίεση. Α, μα είσαι εξωφρενική απόψε, Λία. Την κρίνια είναι αυτή που σε έπιασε, παιδί μου. Να μην φροντίζω για την υγεία μου. Να μην παίρνετε τα χάπια μου. Να παίρνει τα χάπια σου. Να κόψει όμω τουλάχιστον τα σαλιαρίσματα με τι γυναίκε. Με κατάλαβε. Τι θα πει αυτό. Αυτό θα πει ότι όλη σου η νύστα σε πιάνει όταν βρίσκεσαι μαζί μου. Όταν βρεθείς σε καμιά από τις πληκτικές τάχα συγκεντρώσεις και τύχει να δεις καμιά νεαρή κυρία που σου κουνιέται, τότε ξεχνάς και την νύστα σου και τα χάπια σου και όλα. Μα τι είναι αυτό που λες, Λία μου. Αυτό που σου λέω. Ή νομίζω ότι κοιμάμαι εγώ. Λύσαξες απόψε με την κυρία Περδικομάτη. Εγώ με την Περδικομάτη. Αυτή η πρώτα είναι κουμουνίστρια. Και μόνο που τη βλέπω, μου ανεβαίνει πίεση. Γι' αυτό τη στρίμωξες πάνω στον τιβάνι. Δεν τη στρίμωξα εγώ. Εκείνη με στριμώξε. Αλλήλως στριμωχθήκατε. Καθόλου. Βρισκόμαστε σε αξιοπρεπή απόσταση. Και τι σου λέγε λοιπόν, τι ήθελε. Μου ζήτησε να διορίσω ένα συγγενή της μέσα στον οργανισμό. Και εγώ της είπα όχι φυσικά. Όχι της είπες ή ναι. Όχι της είπα, Λία, μίλες ανοησίες. Ήταν εδώ ποτέ να διανοηθώ ακόμη να διορίσω ένα συγγενή κουμουνίστρια στον οργανισμό. Έλα, τελείωνε να πέσουμε τώρα. Άντε. Διευκόντω να γίνω ο Θεός, σύμμα και κύριε Ιησού Χριστό. Κι όμως εμένα μου φάνηκε ότι της είπες ναι. Μ' άφησε με να τελειώσω την προσευχή μου, εμένα. Κύριε Ιησού Χριστό, ελάχισον ημάς, αμήν. Άντε, θα τελειώσει η άπρεση με τώρα. Σου είπα δεν νιστάζω. Και τι θα γίνει, θα ξενιθήσουμε απόψε. Δεν ξέρω. Με αυτά και με αυτά που κάνεις έχω τέτοιο εκνευρισμό που μου είναι αδύνατο να κλείσω μάτι. Από τη μια μεριά ανέχεσαι γύρω σου πρόσωπα ύποπτα και από την άλλη κυνηγάς τον αδερφό μου. Εγώ κυνηγώ τον αδερφό σου. Μα για όνομα του Θεού, Λία. Πάλι μου το λες αυτό. Δεν ξέρεις πόσο αγαπώ τον Αντώνη. Γι' αυτό τον έβγαλες από τη θέση του, επειδή τον αγαπάς. Μα για το καλό του, για το καλό του. Γιατί είναι κουρασμένος, φορτώθηκε τόσο αρμοδιότητες, τόσες ευθύνες. Τον έφυξες, τον πρόσβαλες. Πήρες τον έλεγχο από εκείνον και τον ανέφερες σε έναν άνθρωπο που στο κάτω-κάτω δεν ξέρεις από πού κρατάει η σκούφια του. Τον Τιμολέα. Ναι, αυτόν τον ύποπτο, τον ύπουλο. Ύποπτο ο Τιμολέα. Μα τι λες, Λία. Ο Τιμολέα είναι ο τιμιότερος άνθρωπος του κόσμου. Έτσι λες εσύ. Ρώτα όμως και τους άλλους. Τι να ρωτήσω,
Τρεις μήνες τον έχω στον οργανισμό. Και όχι μόνο δεν έχει το παραμικρό εις βάρος του, αλλά αποδείχθηκε ικανότατος και δραστηριότατος πάλι. Δεν βρίσκεις και κανένα άλλο υπερθετικό. Σιγά σιγά θα μας τον πεις και πανιερότατο. Γι' αυτό και εκείνος έχει αποθρασινθεί με τον αέρα που του έχεις δώσει. Ξέρεις τι έκανε μόλις του ανέθεσε στον έλεγχο. Πήρε τα βιβλία και όλους τους φακέλους σπίτι του. Το ξέρω, μου το είπε. Και επιτρέπεται να παίρνει τα βιβλία σπίτι του. Μα εγώ τη στάζω, Λία μου, τη έπιασε απόψε. Έλα, χρυσό μου παιδί, έλα, πέσε σε παρακαλώ να κοιμηθούμε. Να κοιμηθούμε ωραία, ωραία, και αύριο το πρωί τα λέμε. Μη πέφτεις! Δεν θα κοιμηθούμε απόψε. Τι κακό είναι αυτό, παιδί μου. Μα, τώρα, γιατί έπιασε τώρα το κλάμα. Αφήσέ με. Έλα, κουκλά μου. Έλα να πέσεις, Λία μου. Όχι, δεν θα πέσω. Αντιστάσεις, κοιμήσου εσύ. Μα πώς να κοιμηθώ, αφού κλαίσαι και κάνεις φασαρία. Δεν κάνω φασαρία. Μα μου ραγίζει την ψυχή μου. Μπορώ να κοιμηθώ υπό τέτοιες συνθήκες? Από τον καιρό που σε παντρεύτηκα με βασανίζεις. Εμένα. Εμένα που έγινε θυσία για σένα και σκλάβωσα τα νιάτα μου για να δεχτώ τη στρατιωτική σκληραγωγία και την πειθαρχία που μου επιβάλλει. Εγώ σου επιβάλλω πειθαρχία. Αμ, τι κάνεις? Το πρωί-πρωί να ξυπνήσω στις 6. Το μεσημέρι να σου ετοιμάσω το συσίτιο. Το βράδυ να κοιμηθώ με τις σκότες. Τις σκότες. Οι σκότες χόρταζαν τον ύμνο τώρα. Και κοντεύω να ξυπνήσω την κότα. Πες πως τη ζηλεύεις κιόλα. Μα έτσι που με κάνεις, βέβαια τη ζηλεύω. Ζηλεύει τις σκότες. Και θα προτιμούσα να ήμουν μέσα σε ένα κοτέτσι να κοιμάμαι παρά μέσα στην κρεβατοκάμαρά μου και να ξαγρυπνώ. Ορίστε! Ορίστε, στρατηγό σου λέει ο άλλος. Και θέλει να ήταν κότα. Λία! Λίγα και έπεσα, Θεέ μου! Λία, με ξαγριώνεις, πάψε! Πάψε πια! Γιατί εκεί υπομονή τα ωριά της. Βέβαια! Δεν σ' αρέσει να τα ακούς. Δικτάτορα! Με τις φωνές και με τη βία πας να επιβληθείς. Όλα δεν φταίς εσύ. Εγώ φταίω. Εγώ με αυτό το ξέρω και βαλό μου που δεν ακούει άνθρωπο. Τόσους και τόσους που μου λέγανε Λία κοριτσάκι μου, μακριά από στρατιωτικούς, μακριά από γαλανάδες και καραβανάδες. Κι εγώ η ανόητη. Δεν άκουγα κανέναν, παρέλεγα. Δεν πειράζει. Γαλανάς είναι, καραβανάς είναι. Αλλά κοντά σε αυτά τα ελαττώματα θα έχει και κάποια προτερήματα. Πού δεν μπορεί τα προτερήματά σου, ε? Πού είναι η αγάπη σου? Γυναίκα σου είμαι επιτέλου. Δεν είμαι ορτινάντζα. Ορτινάντζα, σε μεταχειρίστηκα εγώ ποτέ σαν ορτινάντζα. Αν σ' άφηνα, έτσι θα με μεταχειριζόσουν. Και θα με έβαζες να στέκομαι και προσοχή μπροστά σου. Κύριε Λέισον. Όμως το ποτήρι ξεχύλισε απόψε και δεν μπορώ άλλο. Δεν αντέχω. Δεν επιτρέπω στον εαυτό μου άλλους αξεφτελισμούς που με έχεις εδώ μέσα του κουλότσου και του μπάτσου. Και με έχεις καταντήσει και καρδιακή ακόμα από τις φωνές σου. Τι αυτό πες εγώ. Εγώ σε έχω καταντήσει καρδιακή! Αν ποιος με έχει καταντήσει? Εγώ δεν υπέφερα από καρδιά. Εσύ μου τις ακάτεψες και με πιάνουν κάθε τόσο κρίσεις. Να, στολόν. Αισθάνομαι κιόλας προανακρούσματα. Όχι, συμφορά μου. Ελία μου, σε παρακαλώ, ησύχασε, γαλήνεψε. Γιατί αν σε πιάσει τώρα η καρδιά σου, καθήκαμε. Η ώρα είναι περασμένη. Και ώσπου να ξυπνήσει ο γιατρός. Βέβαια, τέτοιο γιατρό που διάλεξες, ώσπου να πάρει τα πόδια ότι θα μείνω καμιά ώρα ξερή στον τόπο για να ησυχάσει. Ακουά, τι λέει απόψε. Μα Λία μου, σαν αδερφό σου δεν είναι ο γιατρός. Εσύ ίδια δεν επιμένεις να τον κρατάς. Επειδή δεν μας παίρνει χρήματα, γι' αυτό. Από λεπτότητα το λέω. Για να σου κάνω οικονομία, ακόμα και με κίνδυνο της ίδιας μου της ζωής. Αλλά καταλαβαίνεις από τέτοια. Μα δεν επιδιώκω την οικονομία. Να σε πάω σε ένα καθηγητή. Δεν θέλω καθηγητή. Να βγάλω τουλάχιστον ένα καρδιογράφημα. Δεν θέλω καρδιογράφημα. Δεν θέλω γιατρούς. Δεν θέλω τίποτα. Θέλω να μ' αγαπάς. Καταλαβαίνεις. Μα τι είναι αυτό που λες, Λία μου? Δεν σ' αγαπώ εγώ. Σου είπα με ποιο τρόπο να μ' αγαπάς. Και σαν να μην φτάνουν όλα αυτά που μου κάνεις. Προσφάλεις και τον αδερφό μου από πάνω. Ή νομίζεις ότι ο Αντώνης θα το αντέξει αυτό το χτύπημα? Είναι τόσο πικραμένος που μπορεί ακόμα και να αυτοκτονήσει. Για όνομα του Θεού, πόσες φορές θα του το πω? Εγώ τον εκτιμώ βαθύτατα τον Αντωνάκη. Πώς το πήρε το πράγμα έτσι τραγικά? Εγώ τον θεωρώ δεξί μου χέρι μέσα στον οργανισμό. Αν είναι έτσι, να τον ξαναφέρεις στη θέση του. Θέλω να τον αποκαταστήσεις όλον. Με καταλαβαίνεις? Δεν θα μπορέσει να το καταπιεί αυτό. Είναι πολύ φιλότιμος. Εντάξει, σύμφωνοι. Έλα να πέσεις τώρα, κάνε μου την χάρη. Έλα να πέσεις. Είναι ζήτημα τιμής γι' αυτόν. Είναι ζήτημα γοήτρου. Ναι, Λία μου, έλα να πέσεις τώρα. Και είναι στο κάτω-κάτω και για μένα ζήτημα φιλότιμο. Ναι, Λία μου, ναι. Αφού σου το λέω, σου δίνω το λόγο μου. Μην με καθυστερείς όμως, έλα, πέσε τώρα. Με κούρασε μου να κάνει, Λία. Ήγουλα που ήγουλα, δηλαδή με απόκαμες. Άντε, ας μισούμε και το φως. Άντε, καλή νύχτα. Να ανάψω το φως. Δεν με φίλησες όμως. Ναι, συγγνώμη.
Καληνύχτα. Καληνύχτα. Και αύριο το πρωί η πρώτη σου δουλειά θα είναι να πει στον Τιμολέοντα να φέρει τα βιβλία στο γραφείο. Ακούς? Ναι, στο υποσχέθηκα. Ορκίσου. Εντάξει, ορκίζομαι. Άντε, να σβήσω το φως. Καληνύχτα. Καληνύχτα, Σαλονάκι μου. Καληνύχτα. Ποιος να είναι τέτοια ώρα? Σόλον! Σόλον! Σόλον, ξύπνα! Τι είναι, τι είναι? Πού να πάρω διάρρος? Τρελάθηκες λίγα, τι έπαθες, παιδάκι μου, τι έπαθες απόψε? Χτυπάει το κουδούνι. Ποιο κουδούνι? Της εξώπορτας. Δεν είσαι με τα καλά σου, όνειρο βλέπεις. Άντε, πέσε και αφησέψε, παρακαλώ. Κύριε Λέσον, δίκιο έχεις. Ποιος μπορεί να είναι τέτοια ώρα? Ξέρω εγώ. Θα είναι τίποτα παλιόπαιδα, θα είναι. Μα, όχι, όχι, δεν μπορεί να είναι παλιόπαιδα. Κάποιος είναι, για να επιμένει το κουδούνι έτσι, κάποιος είναι. Οπωσδήποτε, κάποιος είναι. Έχει γούστο να είναι ο Παπαδάκος. Τι είναι ο Παπαδάκος, ο Μανώλης? Δεν αποκλείεται, γιατί αυτός ο σοχλός θα κάνει κάτι τέτοια αστεία. Ξυπνά τους φίλους του με την παρέα του και ζητά να του φτιάξουν καφέ. Στις 2 η ώρα. Την περασμένη εβδομάδα πήγε και ξύπνησε του Αγγελοπουλέους. Ναι, να πει του Τασίας να το μετάξει έξω αμέσως, γιατί θα σηκωθώ εγώ και θα τον πάρω διάλογο και να το σηκώσει. Μα σίγουρα θέλει το βρίσιμό του. Εμπρός. Ξυπνήσατε. Τι συμβαίνει, ποιος συμβαίνει? Είναι ο κύριος Τιμολέο. Ο Τιμολέο? Μάλιστα, κύριε. Και είναι τύφλα μεθυσμένος. Μεθυσμένος? Μάλιστα, κύριε. Και θέλει να δει οπωσδήποτε τον κύριο. Εμένα, τέτοια ώρα, παιδί μου. Ακού θράσος. Να του πει σαν σακιστή να φύγει γρήγορα πρωτού πάω εγώ και τον πετάξω με τις κλωτιές. Το είπα, κύριε, αλλά δεν φεύγει, τραγουδάει. Τραγουδάει, να του πει. Το πάω να του σπάσω τα μούτρα. Το είπα, κύριε, αλλά δεν καταλαβαίνει. Σα είπα, είναι τύφλα μεθυσμένος. Καλησπέρα, στρατηγάκο μου, καλησπέρα! Bonjour, madame, και bonsoir, madame. Τι κάνετε, καλά? Τι κάνετε αυτά, βρε, τι κατάσταση είναι αυτή? Πώς τολμάρε και μπαίνεις εδώ μέσα? Μα ξέρεις πως είσαι έτσι, στρατηγάκο μου. Α, τον ανεβέστατο. Ρε, αν δεν είσαι μεθυσμένος, θα σου είχα στράψει ένα γαστούκι που θα σου είχε φύγει το κεφάλι. Μα ξέρεις πως είσαι με τον νυχτικό, στρατηγάκο μου. Έξω, βρε, ανεβέστατε, πρωτού σε πετάξω εγώ με τις κλωτιές από εδώ μέσα. Έξω στο διάλο. Με διώχνετε, δηλαδή? Μα εγώ, στρατηγάκο μου, δεν ήλθα για βεγγέρα. Εγώ ήλθα να καταγγείλω κλέφτες. Κλέφτες? Τι κλέφτες, ρε? Κλέφτες και λοποδίτες, στρατηγάκο μου, που σε κοροϊδεύουνε και τον ρημάζουνε τον οργανισμό. Μα ξέρεις τι, ρεμούλα, καλό πράγμα. Αν δεν φύγεις αυτή τη στιγμή θα σε πετάξω εγώ ίδια. Σουτ εσύ. Α, το γάιδαρο τώρα θα σου δείξω εγώ. Θα φας το τακούνι στο κεφάλι τώρα. Στάσου, Λία, στην Ισβούλα. Τα τσόκαρα θα φας το κεφάλι. Στάσου, Λία, σου λέω, στάσου. Να σταθώ, τι να σταθώ, για να ακούσω τις αηδίες και τις άχλες αυτού του παλιού ανθρώπου, του μπεθίστακα, που τόλμησε να τρυπώσει 2 η ώρα μέσα στην κρεβατοκάμαρά μου. Μα για όνομα του Θεού, αποβλακώθηκες απόψε όλο. Λία, σε παρακαλώ, ξέρω εγώ τι κάνω. Ξέρει ο στρατηγάκος, τι ανακατεύεσαι εσύ? Σουτσού. Α, τον ανεβέστατο! Το βλέπεις, όλονα? Βρε θρασίτατε, πώς τολμάς και φέρες έτσι τη γυναίκα μου, ε? Μα μου λέει ότι θα με πετάξει έξω. Ναι, πώς θα με πετάξει έξω? Αν με πετάξει έξω, τότε εγώ θα πάω κάτω από τα παράθυρά σας και θα φωνάζω. Κάτω οι κλέφτες! Σουτσούπρε, σιγά με, κάτω οι λοποδίτες! Σκάσε, βρε παλιά άνθρωπε, σκάσε, βρε ζών! Δεν καταλαβαίνεις που βρίσκεσαι επιτέλους? Εγώ καταλαβαίνω, εσείς καταλαβαίνετε? Έχω να πω πράγματα απόψε. Κλεψιές και κλεψιές. Τι κλεψιές, βρε? Να σου τα πω λοιπόν εδώ ή να πάω να τα φωνάξω κάτω από το δρόμο? Εμπρός, εμπρός.
Πες τα με δύο λόγια να τελειώνουμε. Με δύο λόγια, αν λέγονται με δύο λόγια, στρατηγάκο μου. Μέχρι το πρωί έχω να λέω. Και ας φριάξουνε μερικοί από εδώ μέσα. Το βλέπεις, καμάρας έτονε, θαύμας έτονε, απόλευσέ τον. Βάλ τον να κοιμηθεί και στο κρεβάτι σου ακόμα, αφού του έχεις τέτοια δυναμία. Ναι, πέφτουμε, στρατηγάκο μου. Σκάσε! Μα είναι φοβερό, είναι φάνταστο. Είναι απίστευτο αυτό απόψε. Είναι να τρελαίνεται κανείς. Μα γιατί μία με εκνευρίζει τόσο. Εγώ εκνευρίσαμε. Εγώ είμαι ψυχραιμότατη. Δεν μπορώ όμως να ανέχουμε να μας εξευτελίζει ένας μεθύστακας, ένα γελίο υποκείμενο μέσα στο ίδιο μας το σπίτι. Μάλιστα. Επιτρέπετε να καθίσω. Από άλλο στο κρεβάτι μου. Όχι, δεν θα ξαπλώσω, μη φοβάστε. Σιγαβή, ρε. Σιγαβή. Ορίστε. Κάθισε στην πολυθρόνα, κύριε. Να καθίσω, ευχαριστώ. Ωστε λοιπόν έτσι, ε. Κάθεσαι να τον ακούσεις. Λυπάμαι για λογαριασμό σου όλων. Τι άλλο να πω. Αντί να του δώσει ένα γερό ξύλο και να τον πετάξει έξω από την πόρτα, κάθεσαι και εξισώνεσαι μαζί του και εκθέτει στην γελιοποίηση το όνομά σου και τη θέση σου. Α, ξέρει αυτό τι κάνει, έννοια σου. Μπράβο, μπράβο, στρατηγάκο μου. Μπράβο. Ας την αυτήν. Φωνάζει γιατί ο αρχικαταχραστής είναι ο αδερφός της. Ποιο τι είπες τώρα, ο Αντώνης. Μάλιστα, ο κουνιάδος σου. Τ' άκουσες εσύ. Σουτ λοιπόν, σουτ. Α, τι με ψεύτη, παλιά άνθρωπε τώρα με τα τσόκαρα. Με θύστακα. Να στάσου, στάσου Λία, γιατί στάσου Λία. Στάσου. Να σταθώ. Α, μα αυτό πια ξεπερνάει όλα τα όρια. Αφού λοιπόν ξεμαράθηκες μέχρι τέτοιου σημείου, ώστε να αφήσεις να διασύρεται η τιμή και η υπόλοιψη του αδερφού μου, πάω να τον ξυπνήσω αυτή τη στιγμή. Για να έρθει εδώ ο ίδιος να υπερασπιστεί και να προστατέψει τον εαυτό του. Στάσου Λία, σε παρακαλώ, στάσου Λία. Λία. Ωραία, λοιπόν παιδιά, απόψε έχουν να γίνουν ωραία πράγματα. Μόνο που δεν με αφήνουν να κάτσω στο κρεβάτι. Και δεν κάθομαι όμως. Ε, πάλι εκεί, ρε. Συγγνώμη, το ξέχασα. Λοιπόν, εσύ θα βασίλω, το λέω. Και ξύλο που θα το θυμάσαι σε όλη τη ζωή σου. Ακούς, θα σε τσακίσω, ε. Εμένα να τσακίσεις. Τους κλέφτες να τσακίσεις, στρατηγάκο μου. Τον αξιότιμο κύριο κουνιάδο σου που έχει κατακλέψει τον οργανισμό. Μα πώς το λες αυτό, βρε φιλότιμε, πού το ξέρεις. Εγώ το λέω. Τα βιβλία το λένε. Έλεγχο δεν κάνω. Και βγαίνουν από τα βιβλία κατά χρήση. Μήλος γίνεται στον οργανισμό. Ο κλέψας του κλέψαντος, το κλέψαντι, το κλέψαντα, ο παλιοκλέψαντες και παλιοκλεφταρέοι. Σιγά, μη φωνάζεις, μη φωνάζεις. Συγγνώμη, δεν φωνάζω. Όμως πώς σου τη σκάσανε έτσι, στρατηγάκο μου. Μα τόσο κορόιδο είσαι. Θα σου έρθει κανένα εξαράστροφη, το ξέρεις. Γιατί, στρατηγάκο μου. Μη με λες στρατηγάκο σου! Καλά, κύριε Σόλωνα. Ούτε και Σόλωνα. Μα πώς να σε λέω, Σολωνάκι μου. Αχ, Θεέ μου, δώσε μου υπομονή, μεγάλο δύναμη. Θα σε σκοτώσω δε απόψε, δεν αντέχω, το καταλαβαίνεις. Δεν μπορείς, βρε, να μου μιλάς με σεβασμό. Τι σεβασμό, στρατηγάκο μου, αφού σε κάνανε σμπαράλια οι λοποδίτες. Είσαι για σεβασμό έτσι που έγινες. Α, το ζών! Α, το κτίνος! Δεν μου λες, ρε, πόσο κρασί πιες απόψε. 9 ποτηράκια, γιατί δεν πρόλαβα το 10ο, βιαζόμουν. Κατάλαβες, όμως δεν πειράζει, βολεύτηκα καλάκια με τα 9. Γι' αυτό βλέπεις, στρατηγάκο μου, είμαι εντάξει και φωνάζω. Κάτω οι κλέφτες! Σιγά, δεν φωνάζεις! Κάτω οι λοποδίτες! Μη φωνάζεις τουλάχιστον, ξυπνήσεις τον κόσμο, μωρέ! Μπα, από τώρα κοιμηθήκανε, μα τι ώρα είναι. 2! Μεσημέρι! Μεσάνυχτα, βρε ηλίθεια, ποιο μεσημέρι! Κοιμούνται οι άνθρωποι. Να ξυπνήσουνε, στρατηγάκο μου, γιατί έχουν να γίνουνε πράγματα απόψε. Και να ξυπνήσεις κι εσύ, στρατηγάκο μου, γιατί κοιμάσαι ολόφθαλμα. Αμάν, τι είπες, ρε. Δεν ξέρεις σε ποιον μιλάς. Εγώ δεν ξέρω. Πώς δεν ξέρω. Μιλάω στον Τίμιο και τον λευκό και δοξασμένο στρατηγάκο μου, που το σέφομαι από τα βάθη της καρδιάς μου. Νομίζεις ότι ξεχνάω εγώ το καλό που μου έκανες, αφού είσαι ο ευεργέτης μου. Και σ' αγαπάω πιότερο και απ' τη μάνα μου. Άσε με να σε φιλήσω. Λε στα διέρα. Μα γιατί εσύ δεν μου αγαπάς εσύ. Ρε κάτσε εκεί, βρε. Κάτσε εκεί πέρα σου λέω. Στην πολυθρόνα, έτσι μπράβο. Ναι, τι στα. Λοιπόν, έλα, πες μου τώρα. Τι βρήκες, τι ανακάλυψες για τον κουνιάδο μου. Ας τα ούκε λέγε λοιπόν, λέγε. Νίλα. Ας το φτάμω ρε και πες μου λεπτομέρειες. Λοιπόν. Το ξύπνησα. Τώρα σε λίγο έρχεται. Κουμποθείτε, παιδιά. Του είπες τι συμβαίνει εδώ. Και βέβαια, του είπα. Χάρηκε. Ναι, πολύ. Και τηλεφώνησε αμέσως στην αστυνομία. Αστυνομία, και γιατί? Δεν ξέρω σ' όλων. Λέει κάτι φοβερά πράγματα που ούτε τα φανταζόμουν, ούτε και τα καταλαβαίνω. Γι' αυτό από εδώ και πέρα δεν ανακατεύουμε και θα σε παρακαλέσω πολύ να μου κάνετε τη χάρη να βγείτε από το δωμάτιό μου, αν θέλετε, να συνεχίσετε. Γιατί επιτέλους κρεβατοκάμαρά μου είναι εδώ πέρα. Νιστάζω. Θέλω να ησυχάσω. Κοντεύει 3 η ώρα. Νιστάζω!
Νιστάζεις. Μάλιστα, νιστάζω. Αντέξω εσύ, βρε μεθύστακα. Καλησπέρα. Μα, τι είναι. Ποιος σε μέθησε, βρε, και σε έστειλε εδώ μέσα τέτοια ώρα, ε? Μόνος μου έλαβα το κόπο. 9 ποτηράκια. Μου λείπει μόνο το 10ο, αλλά δεν πειράζει, είμαι εντάξει. Ξέρεις ότι όλη νύχτα σε ψάχνε απόψε η αστυνομία. Πού ήσουν για να σε βρήκε? Η αστυνομία, εμένα. Γελάς, ε? Γέλα, γέλα, γιατί δεν σου μένει πολλή ώρα ακόμα. Τηλεφώνησα τώρα στο τμήμα και όπου να είναι, έρχονται να σε αρπάξουν. Κατάσκοπε, προδότη. Προδότης, στρατηγάκο μου, τι λέει? Κατάσκοπος, δεν είμαστε καλά. Τι είναι αυτό που λες, Αντώνη? Απορείς όλων, ε? Μα δεν κατάλαβες λοιπόν τι κρύβεται πίσω από όλη αυτή τη γελία ιστορία? Και δεν υποπτεύεσαι τι σκοπό έχει και τι επιδιώκει αυτός ο ύπουλος? Βαλτός είναι. Όργανο μιας πείρας προδοτών που εργάζονται στα σκοτεινά και προσπαθούν με κάθε μέσο, με κάθε ατιμία να συκοφαντήσουν και να κατασπηλώσουν όλους τους τίμιους ανθρώπους που μοχθούν και αγωνίζονται για την προστασία της πατρίδος και του καθεστώτος. Με συγχωρείτε, για μένα τα λέτε αυτά? Για σένα τα λέω, βρε προδότη. Γιατί σε παρακολουθώ. Σε παρακολουθώ από την πρώτη ώρα που εμφανίστηκες με το σκοτεινό εκείνο κόλπο του πορτοφολιού που δείχνει όλη την καταχθόνια αεστρία των ανθρώπων που κατάφεραν να σε χώσουν μέσα στον οργανισμό για να δουλέψεις για τους σκοτεινούς και ανομολόγητους σκοπούς τους. Εγώ? Εσύ! Αυτός! Μα λίγο κρασί, μωρέ. Λίγο κρασί. Ναι, στρατηγέ μου, ναι. Αυτός. Γιατί έχω κάθε λόγο να πιστεύω ότι το πορτοφόλι δεν το βρήκε ο ίδιος όπως σου είπε τότε που σε κατασυγκίνησε με τη δίθεν τιμιότητά του. Το πορτοφόλι σίγουρα σου το κλέψε από την τσέπη ένας ειδικός της πείρας. Μάλιστα! Σου το κλέψε! Και το παρέδωσε σε αυτόν τον κατεργάρη που στο παρουσίασε για να κερδίσει την εμπιστοσύνη σου όπως και την κέρδισε. Μα τι λέει? Και τρύπωσε μέσα στον οργανισμό για να κάνει την κατασκοπία κάτω από την υψηλή σου προστασία και τη βοήθειά σου. Άλλο πάλι τούτο! Τι είναι αυτά που ακούω, ρε τιμό? Διαμαρτύρομαι. Να διαμαρτυρηθείς τώρα σε λίγο που θα έρθει η αστυνομία και θα σε πάρει στο τμήμα όπου θα υποχρεωθείς να ομολογήσεις την εγκληματική σου δράση και να αποκαλύψεις και τους συνενόχους σου. Και έτσι θα δεις ότι σε μένα και σε μερικούς ακόμα τίμιους πατριώτες που σας ξέρουμε να δεν φτάνουν οι ταπεινές συκοφαντίες σας και ούτε υδρώνει το αυτί μας για τα σκοτεινά σας σχέδια και τη συνωμοσία σας. Γιατί είμαστε αποφασισμένοι να θυσιάσουμε ακόμα και την ίδια τη ζωή μας για να προστατέψουμε τα όσια και τα ιερά μας. Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια. Τέτοιο θράσος δεν το είχαμε τα δει. Κρασί μου, ρε. Λίγο κρασάκι. Λίγο κρασάκι. Τι σημαίνει, είναι? Τα δύο αστυνομικοί. Σόλον, σε παρακαλώ. Δεν φαντάζομαι να αφήσει και τους αστυνομικούς να μπουν μέσα στην κρεβατοκάμαρα. Όχι. Αυτό δεν γίνεται. Πάω εγώ να δω τι σημαίνει. Πάω να δω τι σημαίνει. Έξω και εσύ, βρε προδότη. Έξω, προδότη. Έξω! Έξω! Βρε αφιλότιμε, και τα βιβλία που σε βγάζουνε καταχραστή. Δεν υπάρχουν βιβλία, μην ανησυχείς. Απόψε του τα κλέψαν οι άνθρωποι μου από το σπίτι του. Του τα κλέψατε? Τι λες, βρε παλιογάιδα, ρε. Τι είπες, βρε ασυνείδητε? Έφτασε ως εκεί λοιπόν η αδιαντροπιά σου? Εγώ? Τι ύφος είναι αυτό, Λία? Θα τα πω, θα μιλήσω. Σόλον! Σκασέ! Σόλον! Ναι, τι συνέβη, έρχομαι. Τι θα πεις? Ξεχνάς ότι εσύ με βοήθησες τόσο καιρό? Εσύ θα τα πληρώσεις πρώτη. Α, έτσι. Έτσι και χειρότερα. Σόλον! Έλα, τι έχεις, Λία μου, τι φωνάζεις? Τι έχω? Ναι. Τι έχω? Νιστάζω! Δεν αντέχω άλλο! Τι έγινε, κύριε διοικητά? Ομολόγησε εν τέλει τίποτα αυτός ο γελίος? Τίποτα, τίποτα. Τρεις μέρες τον ανακρίνουμε και όχι μονάχα αρνείται, αλλά διαμαρτύρεται, φωνάζει και χτυπιέται. Να, η απόδειξη της ενοχής του. Φωνές, διαμαρτυρίες, διαψεύσεις. Τυπικό σύστημα των αναρχικών.
Μα είναι αναρχικός. Εδώ είναι το ζήτημα. Μα τι λέτε, κύριε Νικητά μου, αμφιβάλλετε. Αναρχικός και από τους πιο επικίνδυνους, μάλιστα. Δεν βρήκατε στοιχεία? Όχι. Ούτε φάκελο δεν έχει? Ούτε. Και γιατί δεν του φτιάχνετε? Σας είπα. Γιατί δεν έχουμε στοιχεία. Και δεν είναι αρκετά αυτά που καταθέτω εγώ? Τα εξετάζουμε και αυτά, τα συζητούμε. Τα συζητείτε, δηλαδή αμφισβητείτε την ακρίβεια των πληροφοριών μου? Όχι, δεν είπα αυτό. Μα τότε τι λέτε, κύριε Νικητά? Ομολογώ ότι με κάνετε και απορώ. Υπέθετα ότι θα είχατε αρκετή πείρα ώστε να ξέρετε αυτούς τους τύπους και τα συστήματά τους. Και πρώτα-πρώτα, αυτό και μόνο το γεγονός ότι δεν βρίσκεται κανένα στοιχείο εις βάρος του αποδεικνύει ότι είναι από τους πιο επικίνδυνους συνωμάτες. Τον ρωτήσατε για τα βιβλία? Βεβαίως τον ρώτησα. Και τι σας απαντά? Ότι τα πήρατε εσείς. Το κάθαρμο, ώστε επιμένεις αυτή την τερατώδη κακοήθεια. Και αφού υπάρχουν τόσοι μάρτυρες ότι τα ξεσήκωσε ο ίδιος από το γραφείο. Α, λέει ότι τα μετέφερε μέσα στο σπίτι του, αλλά εσείς βάλατε ανθρώπους και τα κλέψανε. Α, το παλιάνθρωπο. Εξακολουθεί λοιπόν να λέει τέτοια παραμύθια? Ως πού λοιπόν θα φτάσει το θράσος και η ανέδεια αυτού του παλιάνθρωπου? Είναι να τρελαίνεται κανείς. Ελάτε, μη συγχύσετε, κύριε Παπαδόπουλε. Να μη συγχύσουμε. Πώς να μη συγχύσουμε, κύριε Δικητά? Εδώ μου θίγει την τιμή μου, την υπόλοιψή μου, τα όσια και τα ιερά μου. Αυτός έτσι που το πάει, θα βγάλει καταχραστές όλους τους τιμίους ανθρώπους που αγωνίζονται να κρατήσουν στα πόδια τους αυτό το ταλέπορο το καθεστώς μας. Και όχι μόνο αυτός, αλλά και οι σκοτεινοί του συνεργάτες που τον μεθάνε και τον εξαπολύουν να πετά τη λάσπη της συκοφαντίας απάνω σε όλους μας. Γιατί είναι παμπάλαιο και κλασικό πια αυτό το σύστημα. Δεν σκοτώνουν απευθείας, συκοφαντούν, διασύρουν, υπονομεύουν κάθε τίμιο άνθρωπο που αγωνίζεται και μοχθεί για το δυστυχισμένο τούτο τόπο. Δεν το ξέρετε αυτό? Το ξέρω. Και κάθεστε λοιπόν ακόμα. Μα τι θέλετε να κάνετε? Να του κάνετε φάκελο. Σας παρακαλώ, κύριε Παπαδόπουλε. Μα γιατί διστάζετε? Αυτό θέλω να ξέρω. Βλέπω με λύπη μου, κύριε Δικητά μου, ότι δείχνετε μία επιοικία για αυτό το κάθαρμα που καταντά παρεξηγήσιμη στο κάτω-κάτω. Κύριε Παπαδόπουλε, μου φαίνεται ότι ξεπερνάτε τα όρια. Εγώ ξεπερνώ τα όρια. Επειδή σας υποδεικνύω τα καθήκοντά σας. Με συγχωρείτε, κύριε Δικητά, αλλά θα με αναγκάσετε να αναφερθώ αμέσως στον Υπουργό Ασφαλείας για τον τρόπο που διεξάγεται τις ανακρίσεις. Διότι είναι σκανδαλώδες, σας το λέω. Σκανδαλώδες! Χαίρετε. Άσε το διάλο, με έπληξες, φωνάκλα. Ακούσε εκεί να μην υποδείξει τα καθήκοντά μου. Αρχιφύλαξε! Διατάξτε, κύριε Δικητά. Φέρε μου τον τιμολέοντα. Μάλιστα, κύριε Δικητά. Αλλά σήμερα το πρωί μου δήλωσε ότι αν δεν του δώσουμε νερό, δεν βγάζει λέξη πια. Δεν του δώσατε νερό? Όχι, κύριε Δικητά. Ο κύριος Παστινόμος είπε από χθες το βράδυ να το δίνουμε μόνο λακέρδα. Μα πάλι τα ίδια. Δεν είπα 100 φορές να μην μεταχειρίζετε αυτό το σύστημα. Ο κύριος Παστινόμος λέει ότι είναι πολύ αποτελεσματικό. Τέλος πάντων. Φέρτουν εδώ και πες να μου φέρουν ένα καφέ με 5 ποτήρια νερό. Μάλιστα, κύριε Δικητά. Κι άκουσε. Εντάξτε. Ειδοποιήθηκε η κυρία Καραλέοντος. Μάλιστα, κύριε Δικητά. Την καλέσαμε για τις 10. Εντάξει, πήγαινε. Εμπρός. Μάλιστα, στρατηγέ μου. Δυστυχώς τίποτα. Τι? Διεξάγουμε έρευνες προς όλες τις κατευθύνσεις, αλλά προς το παρόν δεν προκύπτει κανένα θετικό στοιχείο. Ναι. Σήμερα κάλεσε για τη σύζυγό σας. Θέλω να δω μήπως περιέπεσε τίποτα στην αντίληψή της. Πώς? Με συγχωρείτε, στρατηγέ μου, αλλά είμαι υποχρεωμένος να συνεχίσω τις έρευνές μου γύρω από όλα τα πρόσωπα που ήρθα σε επαφή μαζί του. Χαίρετε. Τα σέβη μου. Μπράβο. Περάστε. Τον έφερα, κύριε Δικητά. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, κύριε Δικητά. Βρε, καλώς τον τιμολέοντα. Τι γίνεσαι, παιδί μου, πώς είσαι? Μια χαρούλα είμαι. Τα κέφια σου καλά? Δόξα σου ο Θεός. Κάτσε. Ευχαριστώ, κύριε Δικητά. Ανακρισούλα έχουμε πάλι. Όχι, ρε αδερφέ. Λίγη κουβεντούλα μονάχα. Για πες μου, πώς τα πέρασες απόψε? Κοιμήθηκες καλά? Δόξα σου ο Θεός. Με βάλανε σε κάτι σαν είδες ίσιες και κοψομεσιάστηκα. Κατά τα άλλα όμως πέρασα καλά. Α, μπράβο. Αυτό είναι ευχάριστο. Ναι, μόνο που ερχόντουσαν κάθε τόσο και με ξυπνούσαν για ανάκριση. Στις 11, στις 12, στις 2 το πρωί, στις 4. Κατά τα άλλα όμως κοιμήθηκα πολύ ωραία. Από φαΐ, σε περιποιήθηκαν? Πώς. Μου δώσανε μισή οκάλα κέρδα. Έτσι μπόλικη, χωρίς νερό, χωρίς ψωμί. Όχι, δα. Μάλιστα. Είναι φαίνεται η σπεσιαλιτέ του καταστήματος. Και σου αρέσει η λακέρδα? Η λακέρδα δεν μου αρέσει. Η λακέρδα είναι το φαΐ μου, κύριε Δικητά. Οι δόσεις βέβαια ήταν ισχυροί και λύσιαξα. Κατά τα άλλα όμως δεν μπορώ να πω, ευχαριστήθηκα φαΐ. Και γιατί δεν συνταγέστε, ρε παιδί μου? Ζήτησα, αλλά μου είπαν ότι θα μου δώσουν μόνο αν ομολογήσω. Ποιος σου το είπε αυτό? Ο κύριος Υπαστινόμος. Με πέθανε στη δίψα. Κατά τα άλλα όμως ήταν ευγενέστατος. Και γιατί, παιδάκι μου, δεν ειδοποιούσε σε μένα? Δεν ήθελα να σας ενοχλήσω, κύριε Δικητά. Μου εξασφαλίσατε τόσες ανέσεις εδώ μέσα, ώστε δεν ήθελα να κάνω κατάχρηση της καλοσύνης σας. Δηλαδή, με τα αστεία μου λες ότι δεν πέρασες καλά. Η αλήθεια είναι ότι μου αλλάξαν τον αδόξαστον. Κατά τα άλλα όμως πέρασα πολύ καλά.
Το μόνο που φοβάμαι είναι να μην κακομάθω. Βρε τον Τίμο, βρε τον Τίμο, πώς τα λέει. Πραγματικά λοιπόν είσαι σήμερα στα κέφια σου. Ναι, ναι, είμαι. Με εμπνέει το περιβάλλον, είναι τόσο χαρούμενο. Λοιπόν, βρε Τίμο, εσύ στο βάθος σου είσαι καλό ανθρωπάκι. Όσο σε γνωρίζω, τόσο πιο πολύ σε συμπαθώ. Ευχαριστώ, κύριε διοικητά. Τα αισθήματα είναι αμοιβαία. Από τσιγαράκι, πώς θα πας? Ω, δεν έχω παράπονο. Μου δίνουν ένα την ημέρα. Μπορώ να σου προσφέρω? Δεν θα σας προσβάλλω. Ωραία. Ευχαριστώ. Λοιπόν, εσείς τι κάνετε? Καλά, καλά. Δε βαριέσαι, τρίπε μου. Έχω κι εγώ τα βασανά μου. Α, υπομονή. Ο Θεός είναι μεγάλος. Λοιπόν, αυτά. Δεν μου λες, βρε Τίμο, δεν θα μιλήσεις ούτε σήμερα? Γιατί πράγμα? Για την υπόθεσή μας, γιατί άλλο? Δηλαδή πιάσαμε πάλι την ανακρισούλα? Γλυκά γλυκά το πάτε σήμερα, κύριε διοικητά. Με όχι, σου λέω, βρε αδερφέ. Δεν πρόκειται για ανακρισούλα. Μια κουβεντούλα κάνουμε. Ναι, από την κουβεντούλα όμως σιγά σιγά το πάτε στην ανακρισούλα. Και από ανακρισούλα σε ανακρισούλα μου αλλάξατε τα φώτα. Άκουσε, Τίμο, άκουσε. Να μιλήσουμε ειλικρινά. Σαν φίλοι, έτσι. Για πες μου, σε παρακαλώ. Τι τα έκανε στα βιβλία? Α, μα δεν σας είπα, κύριε διοικητά. Μου τα κλέψανε. Έλα, άστα αυτά τώρα. Μα γιατί δεν με πιστεύετε, κύριε διοικητά? Μα θέλω να μου πεις την αλήθεια. Με καταλαβαίνεις? Μα την αλήθεια σας λέω. Αλλά δεν με πιστεύετε. Γιατί δεν ομολογείς να ξεμπερδεύω? Να ξεμπερδεύουμε ή να μπερδευτούμε περισσότερο? Καλά είμαστε έτσι, κύριε διοικητά. Περισσότερο μπέρδεμα δεν το αντέχει ο οργανισμός μου. Αχ, καημένε Τιμολέον, σαν παιδί κάνεις. Κρίμα που εγώ φροντίζω να σε βγάλω από αυτή την περιπέτεια. Δεν μπορείς λοιπόν να καταλάβεις ότι θέλω το καλό σου? Το διαισθάνομαι, αλλά δυσκολεύομαι να το αντιληφθώ. Σκέψου το καλύτερα και θα δεις. Εγώ δεν είμαι εχθρός σου, φίλος σου είμαι. Ναι, όταν έχω τέτοιους φίλους, τι τους θέλω τους εχθρούς? Καλά τώρα, λέει ό,τι θέλεις εσύ. Εγώ είμαι βέβαιος ότι στο τέλος θα συνοηθούμε εμείς οι δυο. Το καφέ και τα νεράκια, κύριε διοικητά. Όπα. Εντάξει, χάστε εκεί πέρα. Τι είναι? Τι έπαθες, Τιμολέον? Τίποτα, τίποτα. Εσείς θα τα πιείτε όλα αυτά τα νεράκια? Θέλεις μήπως νερό? Όχι, όχι, αλλά αν περισσεύει έτσι κανένα ποτήρι. Πάρε, παιδί μου, πάρε. Να πάρω. Θα το πάρω, κύριε διοικητά. Θα το πάρω. Ευχαριστώ. Ωραία. Μπορώ να έχω ένα ακόμα? Πώς, ευχαριστώ. Ωραία. Ωραία. Να σκορφθούν τα ποθαμένα σας, κύριε διοικητά. Με συγχωρείτε, μπορώ να πιω ένα ακόμα? Άκου, λέει. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Ο Θεός να σας δίνει όσο νερό θέλετε. Σε δίψασες? Μάλιστα. Εσείς διψάτε? Όχι. Τότε μπορώ να πιω και το άλλο ποτήρι. Πολύ ευχαριστώ. Να το πιω λοιπόν, να το πιω. Είστε πολύ καλός, κύριε διοικητά. Και για να πούμε την αλήθεια, όλοι εδώ μέσα είναι καλοί. Γι' αυτό φαίνεται μου το στέρισαν το νερό. Για να το ευχαριστηθώ έτσι καλύτερα. Μήπως θες να σου φέρω κι άλλο? Α, όχι, όχι. Να φυλάξουμε και λίγο για το βράδυ. Μήπως θέλεις καφεδάκι? Ευχαριστώ πολύ. Να μην το ρίξουμε στην πολυτέλεια? Εντάξει, εντάξει. Όπως θέλεις. Τώρα μπορούμε να συνεχίσουμε ήσυχα την κουβεντούλα μας. Ναι, με συγχωρείτε. Αυτό το ποτήρι σας χρειάζεται? Αυτό το. Όχι, παιδί μου, πάρ' το. Θα το πάρω. Θα το πάρω, κύριε διοικητά. Ευχαριστώ. Τώρα είμαι εντάξει. Λοιπόν, τι λέγαμε? Αυτό που βλέπω, αγαπητέ μου Τίμο, είναι ότι με πήρες λιγάκι με κακό μάτι. Εγώ φταίω, κύριε διοικητά μου, αφού με εξελιγώσατε τρεις μέρες τώρα. Τι να κάνω, βρε αδερφέ μου, η υπηρεσία είναι αυτή, δεν μπορούμε να είμαστε άγγελοι αστυνομικοί? Γιατί δεν ομολογείς? Τι να ομολογήσω, κύριε διοικητά? Δεν σας είπα ότι ο Παπαδόπουλος είναι λοποδίτης? Δεν σας είπα ότι βρίσκεται επικεφαλής σπήρας που έχει κατακλέψει τον οργανισμό? Δεν σας είπα ότι ασφαλώς η σπήρα αυτή μου έκλεψε τα βιβλία? Δεν σας είπα ότι ο κουνιάδος του κυρίου Γενικού ζούσε και ζει με σπατάλες και επιδείξεις? Πού τα βρίσκει τα χρήματα, κύριε διοικητά? Του τα στέλνει ο θείος του. Ποιος θείος του? Ο Τζον Πάπας από την Αμερική. Α, ωραία. Ο Τζον Πάπας της Ζούλας, δηλαδή. Άκουσε Τίμο. Ακολουθείς μια τακτική που δεν θα σου βγει σε καλό. Χθες ήρθε εδώ ο στρατηγός Καραλέων και εξέφρασε ανυπόνοιες. Ο στρατηγός? Ας είναι καλά. Και σήμερα κάλεσε να εξετάσω και την κυρία Καραλέοντος. Α, ωραία, θα φωτιστείτε. Δεν ξέρω αν θα φωτιστώ, πάντως η θέση σου είναι δύσκολη. Γιατί, βρε Τίμο, επιμένεις να είσαι κορόιδο? Γιατί δεν μου λες τον συνεργάτη σου?
Ξύπνα βρε, Τίμω, ξύπνα βρε! Ξυπνητός είμαι, κύριε. Δεν είσαι ξυπνητός, κοιμάσαι. Πολύ περίεργες αντιλήψεις έχετε επί του ύπνου, κύριε Δικητά. Τι εννοείτε δηλαδή να ξυπνήσω, να γίνω κι εγώ κλέφτης? Σκάσε! Μάλιστα. Τι σηκώθηκες? Με τρομάξατε, κύριε Δικητά. Βρε, κάτσε, τι στέκεσαι όρθος? Να καθίσω. Ευχαριστώ, είστε πολύ υποχρεωτικός. Δεν είπα να γίνεις κλέφτης. Με συγχωρείτε, παρεξήγησα. Είπα να πάψεις, δεν είσαι θύμα. Πώς να πάψω, κύριε Δικητά, αφού εσείς με κάνετε θύμα. Σκάσε, βρε! Συγγνώμη. Τι σηκώνεσαι? Κάτσε κάτω. Κάτσε. Να καθίσω. Αν είναι όμως να ξανασηκωθώ, δεν πειράζει. Κάτσε, σου είπα! Μάλιστα, να καθίσω. Περίεργα γυμνάσια μου κάνετε σήμερα, κύριε Δικητά. Είναι, φαίνεται, άλλο σύστημα αυτό από τη Λακέρδα. Αχ, μωρέ μουσίτσα. Αχ, μωρέ μουσίτσα. Δεν είμαι μουσίτσα, κύριε Δικητά. Είμαι ένα τίμιο άνθρωπο. Τόσο σπάνιο είναι το είδο και δεν μπορείτε να με πιστέψετε. Ρε, πιανού τα πουλά αυτά, Σε μένα? Είπε ότι είσαι θύμα δικό μα. Δεν είσαι θύμα δικό μα. Τον άλλον είσαι. Ποιον άλλον? Αυτόν που σε μεθάνε και σε μολάνε πάνω σε όλου του τίμιου ανθρώπου και του πατριώτε για να του βρει, να του συκοφαντεί και να του διασύρει. Ποιο σε μεθάει, βρε? Ποιο σε μεθάει, αυτό θέλω να μου πει. Κανεί, κύριε Δικητά. Μόνο μου μεθάω. Μα γιατί, βρε, τι μου λες όλες αυτές τις αγλαμάρες? Νομίζεις ότι τα χάφτω εγώ αυτά? Χάψτε τα, κύριε Δικητά, χάψτε. Σκάσε, βρε! Σας παρακαλώ, διότι είναι η αλήθεια. Σκάσε, όλα τα χάφτετε εσείς εκτός της αλήθειας. Σκάσε, σου λέω, ναι! Μάλιστα. Και κάτσε κάτω και μην ξανασηκωθείς. Ναι, κάτσω. Λοιπόν, θα ανοίξεις το στόμα σου. Τι έχεις να μου απαντήσεις αυτά που σε ρωτάω, βρε? Εγώ τι να σας. Εμπρός. Ναι. Τι? Όχι, δα. Τι λες, πού? Όχι, δα. Μπα. Όχι, δα. Πού? Οδός Αγγελικοπούλου 47. Έρχομαι αμέσως. Αρχιφύλαξη. Διατάξτε, κύριε Δικητά. Άκουσε. Θα πεταχτώ κάπου εδώ κοντά. Αυτός να περιμένει εδώ. Μάλιστα. Μουσίτσα, μουσίτσα. Και εσείς είστε μουσίτσα, κύριε Δικητά. Σκάσε. Δεν σκάσε. Κατά βάθος, λοιπόν, είναι καλός άνθρωπος. Ναι, ναι. Και σ' αγαπάει κιόλας. Α, κι εγώ θα τον αγαπούσα αν δεν με εμπόδισαν οι περιστάσεις. Σκάσε! Παναγιά μου, μα τι σύστημα το έχουν εδώ μέσα? Μα τι γίνεται? Περάστε. Παρακαλώ, εσένα ο κύριος διοικητής. Ο κύριος διοικητής μόλις έφυγε, αλλά δεν θα αργήσει. Θέλετε να περιμένετε? Μα μου είπατε στις 10 ακριβώς. Κύριε 10. Μάλιστα, κύριε, μάλιστα. Αλλά ο κύριος διοικητής πήρε τώρα εδώ ένα κατεπήγον τηλεφώνημα. Μάλιστα. Θα περιμένω. Περιμένετε. Ναι, περιμένετε. Ευχαριστώ πολύ. Α, ο Τίμος. Μάλιστα. Χαίρομαι πάρα πολύ που σε βλέπω. Τι κάνεις, Τίμο, καλά? Καλά, ευχαριστώ. Εσείς πώς? Καλά. Δεν μου λες. Συνήλθες από το μεθύσι. Ναι, με συνέφεραν. Πάντως σας ζητώ συγγνώμη. Για τι πράγμα? Για τη νύχτα που μπήκα μέσα στην κρεβατοκάμαρά σας και δει απρόσκλητος. Απρόσκλητος? Δηλαδή πώς το καταλαβαίνεις? Υπήρχε και περίπτωση να μπεις προσκεκλημένος στην κρεβατοκάμαρά μου? Όχι, όχι, δεν υπήρχε περίπτωση. Όμως ασχέτως με τα άλλα, ή το απρέπεια. Δόξα σε Θεός. Το κατάλαβες επιτέλους ότι τα έχεις κάνει μουσκιαμα? Μάλιστα. Και το μετάνιωσες τώρα? Όχι. Τότε γιατί μου ζητάς συγγνώμη? Δια τους τύπους. Τους τύπους, σκέφτεσαι? Δεν κοιτάς το χάλι σου που έχεις καταντήσει σαν τον Αγιο Νούφριο? Ας είναι καλά ο αδερφός σας. Ας τον αδερφό μου. Με αυτόν έχω άλλο λογαριασμό. Με σένα μιλάω τώρα. Δεν μου λες? Τι θα γίνει έτσι που τα κατάφερες? Εγώ φταίω, κυρία στρατηγού. Εγώ είπα μόνο την αλήθεια. Και ήταν ανάγκη. Πώς είπατε? Τι σε νοιάζει εσένα? Μονοπόλιο το πήρες να λες την αλήθεια. Δεν σας καταλαβαίνω, κυρία στρατηγού. Εγώ κάνω το καθήκον μου. Βλέπεις όμως τα αποτελέσματα. Ορίστε. Βρίσκεσαι μέσα χωρίς βιβλία, χωρίς στοιχεία και επιπλέον με βαρύτατες κατηγορίες. Μα πιστεύετε κι εσείς, κυρία στρατηγή μου, ότι είμαι προδότης? Δεν το πιστεύω, βρε παιδάκι μου, αλλά τι ωφελεί? Γιατί δεν βοηθάς κι εσύ λιγάκι να βρούμε έτσι κάποια λύση? Μπα. Δηλαδή, έχετε ειλικρινή διάθεση να με βοηθήσετε, κυρία στρατηγού? Και βέβαια έχω. Αλλά έτσι όπως φέρεσαι, τι μπορώ να σου κάνω? Κάθεσαι και μιλάς πια για κλεψιές και καταχρήσεις τόσο ομά, τόσο κατηγορηματικά, που κλείνεις όλες τις πόρτες γύρω σου. Άφησε και καμιά πορτούλα ανοιχτή. Μάσα λίγο τα λόγια σου. Πες τα λιγάκι. Φλου. Φλου. Λίγο πιο γλυκά. Αν τα πεις εσύ έτσι κάπως αόριστα, κάτι μπορεί να γίνει. Ίσως μπορέσω να βρω κι εγώ κάποια κομπίνα για να βγούμε από αυτό το αδιέξοδο. Κομπίνα, είπατε? Κομπίνα, βέβαια. Δεν ξέρεις τι θα πει κομπίνα? Όχι.
Ορίστε, ορίστε, ζει στην Ελλάδα και δεν ξέρει τι θα πει κομπίνα. Εσύ, παιδί μου, είσαι αστοιχείωτος. Αυτό βλέπω, δυστυχώς. Κομπίνα θα πει έξυπνος χειρισμός. Να μαλακώσεις λίγο εσύ, να μαλακώσει κι ο άλλος, να βρεθεί ένα κοινό σημείο επαφής, να τα βολέψουμε τα πράγματα. Για μια στιγμή. Δηλαδή, τι εννοείται να τα βολέψουμε? Να τα φέρουμε βόλτα, πώς να σου το πω. Να τα κουβεντιάσουμε, να τα συζητήσουμε, κάτι από εδώ, κάτι από εκεί. Έτσι να τα μπουρδουκλώσουμε στο τέλος. Να τα μπουρδουκλώσουμε! Έτσι γίνεται σε αυτές τις περιστάσεις. Όχι, όχι, όχι. Αδύνατον, αδύνατον. Εγώ είμαι εναντίον αυτού του μπουρδουκλώματος που λέτε. Τότε κάτσε μέσα. Και τράβατα. Σ' αρέσει, φαίνεται. Α, δεν μου αρέσει, κυρία Αισθητικού. Τότε γιατί δεν ακούς? Γιατί δεν συμμορφώνεσαι λιγάκι? Άνοιξε τα μάτια σου, καημένε. Γιατί εκτίθεσαι έτσι? Κράτα και λιγάκι πισινή. Πισινή. Πισινή, βέβαια. Ούτε και αυτό δεν ξέρεις τι θα πει. Όχι. Α, μα εσύ είσαι τελείως αγράμματος. Με συγχωρείτε, κυρία Στρατηγού, αλλά είναι πολύ πλούσιο το λεξιλόγιό σας. Έτσι, φλού, κομπίνα, πισινή. Δυσκολεύομαι να σας παρακολουθήσω. Μα για όνομα του Θεού, καλά να μην ξέρεις όλα τα άλλα, αλλά να μην ξέρεις και την πισινή. Πού ζεις, χριστιανέ μου? Μα τι σημαίνει πισινή? Σημαίνει τακτική, πολιτική, διπλωματία. Δεν βλέπεις πως προοδεύουν όλοι αυτοί οι ατσίδες? Δεν εκθέτουν ποτέ τον εαυτό τους και κρατάνε πάντα πισινή. Κατάλαβε το επιτέλους. Σήμερα είναι η εποχή των πισινών. Α, μάλιστα, μάλιστα. Περί αυτού έχω ακούσει. Όχι, δεν είναι αυτό. Αυτό που νόμισες τώρα είναι άλλο θέμα και πολύ μεγάλο μάλιστα. Άστο αυτό. Εγώ σου μιλάω απλώς για πισινή. Α, δηλαδή άλλο η πισινή και άλλο ο... Ναι, άλλο, άλλο. Ναι, με συγχωρείτε, αλλά δεν έχω εμβαθύνει στις αποχρώσεις του θέματος. Γιατί είσαι ξεροκέφαλος. Σοκάρισε έτσι, δεν το καταλαβαίνεις? Όπως κατάντησε σήμερα ο κόσμος, προσβάλλεις τα δημόσια ήθη έτσι όπως είσαι. Μα τι λέτε, κυρία Στρατηγού, πώς είμαι δηλαδή και προσβάλλω τα δημόσια ήθη? Είσαι εκτός εποχής, εκτός κλίματος. Ναι, δηλαδή είμαι ντεμοντέ. Ναι. Μάλιστα. Με συγχωρείτε, αλλά τι μαθήματα μου δίνετε, κυρία Στρατηγού? Δηλαδή με συμβουλεύετε να μην είμαι τίμιος? Να είσαι. Αλλά με ρέγουλα, μέχρι σε ενός σημείου. Ωραία, θα πρέπει λοιπόν να λέω ψέματα. Ναι, να λες, αλλά και αυτό μέχρι ενός σημείου. Δεν σας καταλαβαίνω. Γιατί δεν φιλοσοφείς, βρε, καθόλου, φουκαρά μου? Μαλάκωσε λίγο τις ιδέες σου. Μαλάκωσε το ξερό κεφαλό σου. Δεν μαλακώνει το ρημάδι. Γι' αυτό και σπάζει. Ας σπάσει. Εγώ θα κάνω το καθήκον μου. Oh, εσύ σκασελέφαντα, χριστιανέ μου. Δεν μου λες. Οικονομικός πώς είσαι? Ερείπιον. Ένα. Πάρε μερικά χρήματα. Πότε, πότε. Γιατί? Γιατί έτσι? Βρε, άνθρωπε του Θεού, στη θέση που βρίσκεσαι θα χρειαστείς πολλά χρήματα. Για δικηγόρους, για κανένα φαγητό της προκοπής, για τσιγάρα. Έλα, μην είσαι ανόητος, πάρτα. Όχι, όχι, σας είπα όχι. Καλά, λοιπόν, δεν επιμένω. Τι άλλη όμως βοήθεια μπορώ να σου κάνω? Συμβιβασμό δεν δέχεσαι, χρήματα δεν θέλεις. Δεν μου λες. Ναι. Για πλησίας. Στάσουντε, χριστιανέ μου. Μα τι θέλετε να μου κάνετε? Τι να σου κάνω, δεν θα σου κάνω τίποτα. Θα σε φάω. Κύριε Λέισον, έλα πιο κοντά. Έλα πιο κοντά. Είναι χειρότερα. Τι φεύγεις, βρε παιδί μου, έλα πιο κοντά. Γιατί με πλησιάζετε τόσο πολύ, κύριε Στρατηγού? Θέλω να σου πω κάτι, χριστιανέ μου. Πώς κάνεις έτσι? Μυστικό είναι. Μυστικό. Μυστικό. Λοιπόν. Να δραπετεύσω. Να! Με μουτζώνετε. Είσαι τρελός, τι φωνάζεις? Μα αφού μου λέτε να δραπετεύσω. Θες να μας ακούσουν, θα πάμε μέσα, βρε βλάκα. Μα τι προτάσεις είναι αυτές που μου κάνετε, κύριε Στρατηγού? Λησμονείτε το Σοκράτη. Ποιο Σοκράτη? Το Σοκράτη, τον αρχαίο. Οι μαθητές του επρότειναν εις τις φυλακές να δραπετεύσει, αλλά εκείνος έμεινε εκεί και ήπια το κόνιμο. Και λοιπόν, στο Σοκράτη βρίσκεσαι ακόμα. 2.500 χρόνια έχουν περάσει από τότε. Κι όμως, κυρία Στρατηγού, πρέπει να επιστρέψουμε εκεί, κοντά στους αρχαίους, για να βρούμε την ψυχική μας υγεία και την καλύτερη. Τα μυαλά σου για μια λίρα, κακομοίρα. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, με, αλλά βλέπω ότι άδικα χάνω τα λόγια μου. Εσύ, παιδί μου, είσαι πραγματικό στουρνάρι. Δεν εννοείς να πάρεις χαμπαράκι. Το δικό σας χαμπαράκι! Όχι, κυρία Στρατηγίνα μου! Εγώ δεν είμαι άνθρωπος των συμβιβασμών. Γι' αυτά και πρόκοψες. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Το μόνο κακό που έχω είναι ότι είμαι δειλός. Ούτε κι αυτό όμως με πειράζει. Τα κοπανάω και λέω τα χαμπαράκια μου. Ποια χαμπαράκια? Για τον αδελφό σας και τους άλλους. Τους άλλους, ποιους άλλους? Τους συνεταίρους του. Διότι πρόκειται περί μεγάλης ρεμούλας. Και δεν ενέχεται μόνον ο αδελφός σας, είναι σπύρα. Σπύρα? Μάλιστα, σπύρα. Αυτό είχα ανακαλύψει στα βιβλία που μου κλέψανε. Είναι 7 υπάλληλοι της οικονομικής υπηρεσίας. Ποιοι δηλαδή? Πρώτα-πρώτα ο Χατζηλάζαρος. Όχι δα. Βέβαια. Ο Σπυραντώνης, ο Μαλακόπουλος, ο Γεωργιάδης. Και αυτοί. Ο Χριστόπουλος και ο Παναγιωτάκος. Όχι δα. Και ο Ξηδάκης, μάλιστα. Όλοι αυτοί ενέχονται. Όμως τον έλεγχο τον έκανε ο αδερφός σας και τους εκάλυπτε όλους.
Χαίρετε, κυρία στρατηγού. Πού πας? Πού πάω? Στο κελί μου πάω. Μπορεί να πιω το κόνιον, αλλά δεν θα πάψω να λέω την αλήθεια. 7 υπάλληλοι καταχραστέ και τους σκεπάζω όλους εγώ. Α, όχι, ως εδώ και μη παρέκει. Τώρα πρέπει να τα πω κι εγώ τα χαμπαράκια μου. Να τα πω κι ας γίνει ό,τι γίνει. Φώναξε μου την κυρία σου. Η κυρία λείπει, κυρία Λέλα. Πού πάει? Στην αστυνομία. Και τι θέλει στην αστυνομία? Την κάλεσαν και εκείνη για να τη ρωτήσουν για τον κύριο Τιμολέον. Θα αργήσει, άραγε. Δεν φαντάζομαι. Μου είπε ότι θα γυρίσει γρήγορα. Είναι μια μισή ώρα που έφυγε. Δεν κάθεστε, κυρία Λέλα? Θα κάτσω. Σας άκουσα πάλι σήμερα. Μπα! Όμως δεν φώναζε μόνο ο κύριος Αντώνης και εσείς φωνάζατε, κυρία Λέλα. Καλά, τι φωνή είναι αυτή που έχετε όταν φωνάζετε? Και άκουσες τι έλεγα? Πώς? Το λέγατε. Αστείο ήταν, μα τι σας έκλειψε, κυρία Λέλα. Τίποτε, παιδί μου, αστειευόμαστε. Εσωπάτε, κυρία Λέλα, που αστειευόσασταν, αφού σας πέταξε και ένα πιάτο. Πιάτο? Λάθος κάνει, Στασία μου. Αλλά τι λέτε, κυρία Λέλα, αφού το άκουσα που έκανε τσινγκ, τράταξε το σπίτι. Καλά, απόψε πια. Σε ρώτησε εγώ να μου πεις τι κάνουμε και αν πετάμε πιάτα. Με συγχωρείτε. Άμα δα. Που βάλεις αυτή και παρακολουθείς? Ένα καλό κορίτσι δεν κάθεται να ακούει τι κάνει από πάνω και από κάτω. Ήρθε η κυρία. Έλα, βρε, Λία μου, πια. Καλημέρα, Λέλα. Καλημέρα, Λία μου. Σε κάλεσα στην αστυνομία, ε? Ναι, μόλις ξεμπέρδεψα. Εγώ χωρίζω. Τι, χωρίζεις? Ναι, Λία μου, μη με παρεξηγήσεις, αλλά εγώ με κλέφτες δεν έχω δουλειά. Είμαι γυναίκα αξιοπρεπής και θέλω να ζήσω αξιοπρεπώς. Όχι να έχω άντρα κλέφτη. Καλά, και τώρα το έμαθες αυτό, δεν το ήξερες? Ήξερα ότι είναι κλέφτης. Δεν ήξερα όμως ότι έχει και ερωμένη. Ερωμένη. Μάλιστα. Γιατί τέλος πάντων κλέφτης τρώγεται. Ερωμένη όμως δεν τρώγεται. Έτσι δεν είναι? Βέβαια. Και κλέφτης και ερωμένη. Πάει πολύ. Διότι να κλέβει και να τα τρώει με τη γυναίκα του, χαλάλι. Να τα τρώει όμως με την ερωμένη του, αυτό δεν το ανέχεται κανένας νόμος. Δηλαδή να τα τρώει με τη γυναίκα του, το ανέχεται ο νόμος? Δεν ξέρω τι κάνει ο νόμος, ξέρω τι κάνω εγώ. Μωρέ, μπράβο. Εσύ βλέπω ξύπνησες, Λέλα μου. Αλλά τι, αιωνίως κορόιδο θα είμαι. Ψυχή έφερε στο σπίτι. Όλα τα άλλα του τα έτρωγε εκείνη. Καλά, και πού ξέρεις, πού τα άμαθες εσύ αυτά? Πήρα γράμμα. Από ποιον? Από μια άλλη ερωμένη. Δύο έχει? Δύο είναι που ξέρω. Τις άλλες πού να τις ξέρω? Να το γράμμα. Μάλιστα. Αξιότιμη κυρία Λέλα Παπαδοπούλου, το ότι είστε κουτί το ξέρει όλος ο κόσμος. Ακούστε την ανεδέστατη. Δεν λέει μονάχα ότι είμαι κουτί, αλλά το παίρνει ως δεδομένο πως το ξέρει όλος ο κόσμος. Τι να την κάνω εγώ που δεν ξέρω ποια είναι? Τέλος πάντων. Αλλά δεν φανταζόμουν ποτέ ότι η κουταμάρα σας θα έφτανε μέχρι του σημείου να αγνοείτε ότι ο σύζυγός σας διατηρεί διαμέρισμα στην οδό Αγγελικοπούλου 47. Ρετυρέ, όπου ζει μεγαλοπρεπώς με την ερωμένη του κυρία Μάγδα. Μαγδαληνή τη λένε κιόλας. Από εκεί να καταλάβεις. Υπογραφή? Η πρώην ερωμένη του. Καλά τώρα, και πιστεύεις ένα γράμμα ανώνυμο? Μπορεί να σου γράφει ψέματα αυτή. Αλήθεια γράφει. Πού το ξέρεις? Πήγα και βρήκα την κυρία Μάγδα. Πού τη βρήκες? Στη διεύθυνση που γράφει. Είναι μια μεγάλη πολυκατοικία. Παίρνω το ασανσέρ, ανεβαίνω στο ρετυρέ, χτυπώ το κουδούνι, ανοίγει μια ξανθή γλυμμένη. Η κυρία Μάγδα τη ρωτώ. Εγώ, μου λέει. Είμαι η κυρία Παπαδοπούλου, της λέω. Χαίρομαι πολύ, μου λέει. Ιστερωμένη του συζύγου μου, της λέω. Μάλιστα, μου λέει. Τον καγό σας τον καιρό, της λέω. Τον ψυχρό σας, μου λέει. Μωρέ, συζήτηση, όλα διπλωματία, βλέπω. Τέλος πάντων. Έως εδώ τα πράγματα πήγανε μάλλον αξιοπρεπώς. Αλλά δυστυχώς δεν μπόρεσα να κρατηθώ μέχρι το τέλος. Μωρή γαϊδούρα, της λέω. Δεν τρέπεσε που ξεμοιάλιζε στον άντρα μου? Και εκείνη μου απαντά. Δεν πας στο διάλο, καρακάξα.
Και δεν τις έδωσες ένα χαστούκι? Τις έδωσα. Α, μπράβο, και εκείνη τι έκανε? Μου έδωσε αμέσως δύο. Α, την παλιού γυναίκα, και δεν την άρπαξε από τα μαλλιά? Την άρπαξα. Α, μπράβο, και εκείνη τι έκανε? Με άρπαξε επίσης. Α, την παλιού γυναίκα. Και γυνήκατε λοιπόν μαλλιά κουβάρια. Ακριβώς. Αναστατώθηκε η πολυκατοικία και παραλίγο να έρθει και η αστυνομία. Δεν πρόλαβε όμως, σηκώθηκα και έφυγα. Δηλαδή από ό,τι βλέπω, ανέπτυξε σήμερα σπάνια δραστηριότητα. Μα νευρίασα. Πα. Πάντως αυτό είναι το τελευταίο. Χωρίζω Λία μου οριστικά. Γιατί δεν μπορώ επάπειρο να είμαι το κορόιδο. Ακούσε εκεί να τρώει τα λεφτά του κράτους με τις αραμένες. Ποιος ξέρει πόσα έχει κλέψει. Δυστυχώς πολλά, πάρα πολλά. Δηλαδή? Λέλα μου, τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα από ό,τι τα είχα φανταστεί. Κι ούτε είναι μόνο ο Αντώνης. Αλλά? Έχει και συνεταίρους. Όχι δα. Μου τα είπε τώρα ο Τιμολέων. Είναι και άλλοι υπάλληλοι της οικονομικής υπηρεσίας. Πω. Ένας και ένας, όλοι τους. Και γιατί δεν τα λέει ο Τιμολέος στην αστυνομία? Τα λέει, αλλά τον πιστεύουν? Τα περνάνε για συκουφαντίες και για υπονόμευση του καθεστώτος. Για φαντάσου. Καταλαβαίνεις δηλαδή τι έχω πάθει? Να σκεπάζω εγώ τόσο καιρό όχι μονάχα αυτό το γάιδαρο, αλλά και όλους τους άλλους μακροχέριδες που βολεύονται κοντά του. Και πού να τα πεις στον άντρα σου? Τώρα είναι που σίγουρα θα θέλει να σε κρεμάσει. Του τα είπα. Όχι δα. Τι του είπες δηλαδή? Τι άλλο, για τον Τζον Πάπα. Είναι η μόνη απόδειξη που μένει για τις καταχρήσεις. Παναγία μου. Είπες δηλαδή στο στρατηγό ότι τον κορόιδευες κι εσύ? Το είπα. Και ζεις ακόμα? Προς το παρόν, γιατί δεν συναντηθήκαμε ακόμα εκ του πλησίων. Δεν ειδωθήκατε? Και τότε πώς του τα είπες? Τηλεφωνικός. Πότε? Τώρα, προλίγου. Καθώς έφευγα από το τμήμα εξαχριωμένη, μπήκα σε ένα τηλεφωνικό θάλαμο, ζήτησα τον κύριο γενικό αυτοπροσώπος, άκουσα την ωραία του φωνούλα και του ταξιφούρνησα. Και γιατί τα είπες τηλεφωνικός? Πρώτον, για να υπάρχει μια απόσταση ασφαλείας μεταξύ μας. Δεύτερον, για να ξεθυμάνει λίγο ώσπου να έρθει σπίτι. Τι είσαι? Τρίτον, για να προλάβω να οργανώσω την άμυνά μου. Χρειάζεται, βλέπεις, επιτελικό σχέδιο για τη μάχη. Η πρώτη φάση πήγε βέβαια καλά, αλλά στη δεύτερη θα γίνει το μεγάλο πατατράκ. Ο Θεός να σε φυλάει. Και τι μέτρα θα πάρεις, Λία? Μέτρα αμήνης, χρυσή μου. Ξέρεις πως είναι αυτή τη στιγμή ο Σόλων. Ταύρος μενόμενος. Και πού βρίσκεται? Φαντάζομαι στο δρόμο και καλπάζει λυσαλέως προς τα εδώ. Παναγία μου, και τότε τι καθόμαστε λοιπόν? Αντίο, αντίο, Λία μου, και ο Θεός μαζί σου. Στο καλό, Λέλα μου. Ελπίζω να σε ξαναδώ. Κι εγώ το ελπίζω. Ναι, το γιατρό παρακαλώ. Ο ίδιος. Νίκο, καλημέρα, Λία εδώ. Βρε. Καλημέρα, ξαδέρφη, τι μου γίνεσαι? Καλά, Νίκο. Ο Σόλων? Σε ασπάζεται. Άκουσε, Νίκο. Έχω ανάγκη από μια καρδιακή κρίση διαρκείας. Πάλι? Τι πάλι, 3 μήνες έχει να με πιάσει η καρδιά μου. Λία, σου είπα κι άλλοτε ότι δεν μπορώ να συνεργάζομαι σε αυτά τα αστεία. Είναι ανάγκη, Νίκο μου, συμβαίνει κάτι πολύ σοβαρό. Αν δεν με πιάσει η καρδιά μου, δεν τα βγάζω πέρα με το Σόλωνα. Κινδυνεύει η σωματική μου ακεραιότης. Αδιόρθωτη, τι το έκανες πάλι? Άσε, θα σου εξηγήσω αργότερα. Και πόσο θα κρατήσει η κρίση? Μισή ώρα, κοίταξε να έρθεις μετά, έτσι. Ελπίζω να έχω συνέλθει. Ακούς? Καλά. Ωρεβουάρ. Αχ, καλά στα δεχτήκαμε. Άντε και ο Θεός βοηθός. Φύγε γρήγορα από την εργασία. Φύγε. Μάλιστα, κυρία. Δεν σαματιάς την κουζίνα, να πας να ακούς. Μάλιστα, κυρία. Μάλιστα, κύριε, και μάλιστα. Άρχεται η συνεδρίαση. Για μη σε δω, ούτε και τη φωνή σου να ακούσω. Ο Ιησούς Χριστός, Νίκα, και όλα τα κακά σκορπά. Τι είναι αυτό που μου τηλεφώνησες, κακούργα? Λέγε. Γιατί άκουσα καλά τα αυτιά μου. Πες μου, γιατί δεν πίστευα τα αυτιά μου που σ' άκουα. Σιγά Σόλων, μη φωνάζεις. Μη φωνάζω, θα ουρλιάζω, μωρέ. Ούρλιαζε, αλλά σιγότερα. Πεθαίνω, Σόλων. Να πεθάνεις, δεν με ενδιαφέρει. Να πεθάνεις, με ρεζίλευσες. Χάνομαι. Νιώθω σουβλίσματα, τσιμπήματα. Ούνα παραδιάλος. Πού τα νιώθεις τα σουβλίσματα? Παντού. Από εδώ αρχίζουν, από εκεί πάνε, από δεξιά, από αριστερά. Αχ, χτυπάει, χοροπηδάει η καρδιά μου. Αχ, τελειώνω, σβήνω, Σόλων. Έλα, Σόπα, μην κάνεις έτσι. Να φωνάξω τον γιατρό. Δεν θα με προλάβει. Θα σε προλάβει, Σόπα, μην αμπλυπίζεις. Κάνε λιγάκι υπομονή, σε παρακαλώ, λιγάκι μου. Έλα γρήγορα, δώσε μου το τηλέφωνο. Ναι, μπρος. Τι είναι εκεί, γιατρός Χρυσαδόπουλος? Ναι, ο ίδιος, ορίστε. Άκουσε, εδώ Σόλων, Νίκο, τρέχα. Κάτι από τη Λία. Καρδιά, μήπως? Ναι, είναι πολύ άσχημα.
Νιώθω σουβλίσματα, τσιμπήματα. Νιώθω σουβλίσματα, τσιμπήματα. Και αισθάνομαι ολόκληρη την καρδιά μου να σπαρταράει σαν το λιθρίνι. Αισθάνομαι ολόκληρη την καρδιά μου να σπαρταράει σαν το μπαρμπούνι. Λιθρίνι. Τέλο πάντων, μπαρμπούνι. Τίποτα άλλο να πω. Όχι, άλλο. Κατάλαβε εκείνο. Κατάλαβε, Νίκο. Κατάλαβα. Άντε, γρήγορα λοιπόν. Σα πω, μη φοβάσαι. Να, όπου και να είναι, έρχεται ο γιατρό. Θα πάρει ένα ταξί και έφτασε. Εμένα μου λε. Τι είπες? Τίποτα, κάνε μου λίγο αέρα. Αέρα, ναι παιδάκι, να σου κάνω. Άντε να σου κάνω. Σιγά, σε παρακαλώ, μη μου κάνεις αχ και λιώνω. Δεν μπορώ, αισθάνεσαι καλύτερα, πες μου. Τα σουβλίσματα λιγόστεψαν, μένουν όμως τα τσιμπήματα. Σόπα, κάνε υπομονή, θα περάσουν και αυτά. Ουφ. Τι έχεις όλων? Με ρωτάς τι έχω, θα σου κάσω, τι να έχω. Με συμβαίνουν τόσα φοβερά και να μην μπορώ να σου μιλήσω. Δεν ξέρω τι να κάνω, δεν ξέρω πώς να σου φερθώ. Απαλάς όλων, απαλούτσικα. Καλά, να τα πούμε, απαλά. Δεν μου λες. Ο αδερφός σου, δεν έπαιρνε δολάρια. Ούτε σέντς. Και έκλειβα από το Ταλίνο. Διευκολυνόταν. Και μου έλεγε τα στέλνει ο Τζοπάπα. Ναι, παναθεμά του. Ενώ ο Τζοπάπα δεν είχε ιδέα. Ήχονο ο καημένο. Εσύ το σκέπαζε από τον κλέφτη. Τι να κάνω, αδερφό μου ήταν. Θα σα κρεμάσω, ρε άτιμο σώμα, άτιμο σώμα, και εσά και το άλφο. Σουβλίσματα, πεθαίνω. Καλά, σώπα, μην είσαι έτσι, σώπα. Μη φωνάζει όλων. Σώπα, δεν φωνάζω. Δεν μου λε. Το γράμμα που ήρθε προκαιρού από τον Τζον Πόπα, και τόσο ξεσμπροστά μου, τι έγραφε, ζητούσε πραγματικά τραχανά και χιλοπίτες. Όχι σ' όλων. Αλλά. Τα ναύλα του ζητούσε για να έρθει να πεθάνει στην Ελλάδα. Ύψιστε. Φτωχός είναι. Ναυάγιο. Και εσύ μου έλεγες ότι είναι βαθύπλουτος. Σε γέλασα. Ιδού το έγκλημά μου. Ψεύτρα! Σουβλίσματα! Καλά. Σώπα. Δεν μου λες. Και γιατί μου τα είπες όλα αυτά τηλεφωνικώς? Βιαζόμουν. Γιατί έλεγα μπορεί να πεθάνω και να μην με προλάβεις. Είχες ενοχλήσεις την ώρα που τηλεφωνούσες? Προανακρούσματα. Γι' αυτό φοβήθηκα ότι θα έρθει το μοιραίο. Όπως και τώρα το φοβάμαι. Θα πεθάνω σ' όλων. Όχι, Ζώπα, δεν πεθαίνεις, μη φοβάσαι, δεν πεθαίνεις. Πιθανόν και να μην πεθάνω, αλλά αν πεθάνω, θα σε θυμάμαι στον άλλο κόσμο. Καλά, πάψε, άσε τον άλλο κόσμο τώρα. Θα σε θυμάμαι και θα σε περιμένω σ' όλων. Χριστός, τι πάντα, για χτύπα ξύλο. Αν πεθάνω σ' όλων, θέλω να έρθεις κι εσύ κοντά μου. Πάψε λοιπόν, μπα, τι είναι αυτό που μου λες, Παναγιά μου, τι είναι αυτό που μου λες. Να έρθεις, γιατί δεν μπορώ χωρίς εσένα ούτε στον άλλο κόσμο. Θα έρθεις όλον. Πάψε μωρέ, με έσκασες. Σουβλίσματα. Καλά, παιδάκι μου, σώπα. Πώς το έκανες αυτό, πρέπει παιδάκι μου εσύ να σκεπάζεις ένα κλέφτη. Έστω και αν ήταν αδελφός. Μου είχε υποσχεθεί ότι θα τα βάλει τα λεφτά στη θέση τους. Πότε? Όταν θα κέρδιζε το λαχείο. Άκου πράγματα, και ήταν σίγουρο ότι θα πέσει το λαχείο? Όχι, δεν ήταν σίγουρο. Γι' αυτό προτίμησε το σιγουρότερο. Ωστε έχει δίκιο σε αυτά που λέει ο Τιμολέον, ε? Ναι, δυστυχώς. Όπω με λεζίλεψε! Με ξεφταίνησε, άτιμο σόι! Πολύ φωνάζει όλο! Ένα σώμα δεν φωνάζω, να πάρω διάλο. Δεν έρθει και αυτό ο γιατρό. Χελώνα είναι αυτό. Δεν είναι γιατρό, χελώνα είναι. Α, νάτος, επιτέλους έρχεται. Γεια σας και χαρά σας. Τα μάθατε τα νέα? Τα μάθαμε. Α, σας τα είπα κιόλας. Μας τα είπε. Πότε, ήρθα από εδώ. Εδώ είναι. Ηλία, για τη Λέλα λέω. Δεν κατέληψε. Ζητάει διαζύγιο. Μπα, και γιατί? Προδοσία, στρατηγέ μου. Φαίνεται ότι έμπλεξε κι αυτή στα δίχτυα της πείρας των αναρχικών. Ή εξαγοράστηκε ή τα φτιάξε με κανέναν. Καταλαβαίνεις δηλαδή που φτάσαμε? Άρχισαν να μας διαφθείρουν και τις γυναίκες μας. Να βάζουν τορπίλες ακόμα και στις οικογένειές μας. Έσχος! Για κάθισε, σε παρακαλώ. Ε? Τι? Κάθισε, λέω. Τι σημαίνει, στρατηγέ? Περί Τζον Πάπα, έχεις να μου πεις τίποτα? Τι? Αντώνη, φτάνει πια, τα είπα όλα. Δηλαδή? Ότι δεν πήρες ποτέ σου μια πεντάρα από τον Τζον Πάπα και ότι όλα τα χρήματα εκείνα ήσαν από την κατάχρηση. Εσύ τα λες αυτά, Λία? Ουρανέ! Και εσύ λοιπόν με τους προδότες? Στρατηγέ μου, βοήθεια! Σώσε την τιμή μας! Το ψέμα, η προδοσία και η ατιμία μπήκαν μέσα στα ίδια μας τα σπίτια! Μόνιναν τις γυναίκες μας, τις αδερφές μας, τα όσια και τα ιερά μας! Μη φωνάς, με! Έχει κρίση καρδιακή, καταλαβαίνεις? Κρίση! Ποια κρίση, στρατηγέ! Σε κοροϊδεύει! Ποτέ της δεν έπασε από καρδιά! Τι? Κόλπα είναι αυτά που κάνει! Άτιμε! Λία μου, σε παρακαλώ, μην κάνεις έτσι. Σουβλίσματα, τσιμπήματα, πεθαίνω. Σώπα, Λία μου, σώπα, σε παρακαλώ. Να το, ο γιατρός, έλα, Λία μου, μη συγχύσεις, σε παρακαλώ. Πεθαίνω. Τασία! Την πόρτα δεν ακούς, ρε, Τασία! Ο
Ορίστε, κύριε. Τι πόρτα, δεν ακούς. Ε, μάλιστα, κύριε. Ε, τι μάλιστα, τρέχα. Έλα, Λία μου, ήρθε ο γιατρός. Κάνε λίγη υπομονή, σε παρακαλώ. Ναι, σε όλον. Αλλά να φύγει αυτός. Δεν μπορώ ούτε να τον βλέπω. Δεν φεύγω. Και άφησα αυτά τα κόλπα. Σήμερα θα ξεκαθαριστούν όλα. Όλα. Και θα στείλω αμέσως τηλεγράφημα στο θείο μας για να δούμε αν μου στέλνε λεφτά ή δεν μου στέλνε. Και θα φέρω και καρδιολόγο για να δούμε αν έχει τίποτα η καρδιά σου. Τέλος πάντων. Τέλος. Καλημέρα σας. Καλημέρα, κύριε Κοιτάμ. Τι σημαίνει? Α, εδώ είσαι, κύριε Αντωνάκη. Εσβίλαξ. Μάλιστα. Πάρτον. Εγώ, γιατί κύριε Δικητά? Γιατί στο σπίτι της ιερωμένης οδός Αγγελικοπούλου 47 ανακαλύψαμε τα βιβλία. Τι? Αδύνατον. Λέκα ψέματα. Δεν λέμε ψέματα, κύριε Παπαδόπουλε. Τι είπες, να τα κάψε, αλλά εκείνη φοβήθηκε και τα φύλαξε. Τα κατάσχεσα εγώ προσωπικώς. Ορίστε, κύριε Αντωνάκη. Πώς, ακολούθησε με. Ώστε, κύριε Δικητά. Λείπουμε πολύ, κυρία μου, αλλά το καθήκον μου. Σας παρακαλώ, κύριε Γητά. Η γυναίκα μου μόλις έπαθε καρδιακή κρίση και πρέπει να αποφύγει τις συγκινήσεις. Με συγχωρείτε, με συγχωρείτε, στρατηγέ μου. Ώστε, βρήκατε τα βιβλία? Βεβαίως και τα βρήκα. Λείπουμε πολύ, αλλά ο κουνιάδος σας δεν έχει ίχνος από την ετοιμότητα τη δική σας και μας ταλαιπώρησε πολύ, στρατηγέ μου. Πάντως εγώ τον υποπτεύτηκα από την πρώτη στιγμή και τον παρακολουθούσα. Σας ευχαριστώ, κύριε Δικητά, γιατί ξεκαθαρίζατε μια υπόθεση που με έχει αναστατώσει. Και ο Τιμολέων? Απελήθη, κυρία μου. Ερχόμαστε μάλιστα μαζί, αλλά αλοξοδρόμησε και μπήκε σε ένα μπαρ. Σε μπαρ! Ναι, μου είπε ότι πάει να τα κοπανίσει για να εορτάσει την απελευθέρωσή του. Χαίρετε, στρατηγέ μου. Χαίρετε, κύριε Δικητά. Χαίρετε. Χαίρετε, κυρία στρατηγού. Χαίρετε, κύριε Δικητά. Ε, λοιπόν, τέτοιο θράσος δεν το φανταζόμουν. Τέτοια κακοήθεια δεν μου περνούσε ποτέ από το μυαλό μου. Να είναι καταχραστής, να κλέψει τα βιβλία του ανθρώπου και να τον κατηγορήσει και από πάνω για προδοσία. Α, είναι φοβερό, είναι απίστευτο. Είναι κάτι που ξεπερνά όλα τα όρια της κακοήθειας. Γιατί απορρίς όλων? Όχι πως θέλω να του βρω ελαφρυντικά επειδή είναι αδερφός μου, αλλά δεν έκανε εδώ και καμιά μεγάλη πρωτοτυπία? Ανέκαθεν συμβαίνει αυτό και πολύ περισσότερο στην εποχή μας. Φωνάζει ο κλέφτης για να φύγει ο νοικοκύρης. Στρατηγάκο μου! Στρατηγάκο μου! Ανάσταση! Κάνε βρε με πίστα, καπτάνε! Στην απόψινή μας εκπομπή ακούσαμε το έργο του Δημήτρη Ψαθά «Φωνάζει ο κλέφτης». Έπαιξαν με τη σειρά που ακούστηκαν οι ηθοποιοί: Τζέσι Παπουτσί, Λέλα. Λιάνα Χαλκιά, Τασία. Κατερίνα Γιουλάκη, Λία. Αντώνης Αντωνίου, Αντώνης. Γιάννης Γκιονάκης, Σόλων. Μίμης Χρυσομάλης, Τίμος. Χρήστος Ζορμπάς, Διοικητής. Δημήτρης Τζουμάκης, Αρχιφύλακας. Πολύκαρπος Πολυκάρπου, γιατρός. Ρύθμιση ήχου, Μάκης Γίγας. Επιμέλεια παραγωγής, Δημήτρης Φραγκουδάκης. Μουσική επιμέλεια, σκηνοθεσία, Χρήστος Χιοπαχάς.